Τη ζωή να την παίρνεις πολύ σοβαρά. Χαμογέλα της. Άστρα 92.8. Παίζει δυνατά. Πρωινή έκδοση. Όλα τα θέματα της τοπικής και διεθνούς επικαιρότητας στον Άστρα 92.8. Καλημέρα και καλό δρόμο. Οδηγεί με πολύ δυνατές επιδόσεις ο Όμιλος Φυλακούτα. Με ειδικά πακέτα για το Motor Show, τώρα στις εκθέσεις του Ομίλου. Καλημέρα. Ακούσαμε και τον Νίκο Βατηλιώτη να απαγγέλει αυτό το υπέροχο ποίημα του Καρνέρα. Άνθρωπε. Λοιπόν, πάμε στα θέματα. Κυπριακό ξεκινάμε. Συνομιλίες. Χριστιανά Ρωτοκρήτου, κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΔΥΚΟ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Λοιπόν, έχουμε συνεχώς έτσι διάφορα. Καταρχήν, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χθες είπε ότι συμφώνησαν στον ορισμό του τόπου νόμιμης διαμονής και στα θέματα των τεσσάρων ελευθεριών για τους Κύπριους πολίτες. Είπε ότι θα πρέπει να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια μέχρι το τέλος του Μάη ή τα μέσα του Ιούνιου, αν θα υπάρξει πρόοδος για να δικαιολογεί επιστροφή στην Γενέβη. Σημείωσε ότι η διαφωνία που υπάρχει αφορά στην ρύθμιση του δικαιώματος απόκτησης περιουσίας. Είπε ότι δεν συζητήθηκε το θέμα των Τούρκων υπηκών και σχολίασε ότι η συνάντηση ήταν δημιουργική. Υπάρχουν κάποιες διαφορές στα ζητήματα της αποτελεσματικής συμμετοχής των Τουρκοκυπρίων στις ομοσπονδιακές δομές. Ήταν, λέει, δημιουργική η συνάντηση. Υπάρχουν όμως ακόμη πολλά που μπορούν να γίνουν. Ένα σχόλιο, κυρία Ρωτοκρήτου. Ναι, αναφορικά με την χθεσινή συζήτηση, τη χθεσινή συνάντηση, με συγχωρείτε, που είχε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον κύριο Ακιντζή, πραγματι. Οι τοποθετήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι ακριβώς όπως τις έχετε περιγράψει. Βεβαίως, εκείνο που πρέπει να πούμε και πρέπει να το σημειώσουμε είναι ότι τουλάχιστον η εικόνα, αν θέλετε, που μετέφερε ο κ. Ακιντζής στις δηλώσεις του μετά από την συνάντηση, δεν είναι ακριβώς η εικόνα που μετέφερε ο Προέδρος της Δημοκρατίας. Την ίδια στιγμή όμως πρέπει να πούμε ότι εμείς βασιζόμαστε πάντοτε σε αυτά που ακούμε από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πρωτίστως και όχι σε αυτά που ακούμε από τον κύριο Ακιντζή. Τώρα, οι συζητήσεις και η πρόοδος ή μη πρόοδος που αφορά θέματα τα οποία συζητήθηκαν, παραδείγματος χάρη το θέμα των τεσσάρων ελευθεριών που συζητήθηκαν χθες, είναι αναμενόμενο υπό ποια έννοια. Αν ξεφύγουμε λίγο από τη λεπτομέρεια και να δούμε το μεγάλο πλαίσιο, αναμέναμε ότι θα υπήρχε η τοποθέτηση περί πρόοδου, εφόσον επιστρέψαμε στην Κύπρο και επαναρχίσαμε τις συνομιλίες και επιστρέψαμε πίσω με ατζέντα ξανά τα θέματα που αφορούν την τουρκοκυπριακή πλευρά. Δηλαδή είχαμε ένα ακήρυχτο, αν θέλετε, αδιέξοδο στη Γενέβη στα θέματα που πρωτίστως αφορούν την ελληνοκυπριακή πλευρά. Και όταν λέω αφορούν την ελληνοκυπριακή πλευρά, εννοώ ότι στα θέματα στα οποία αναμένει διακαώς και εναγωνιωδώς η ελληνοκυπριακή πλευρά να πάρει κάτι από την Τουρκία. Αναμένεται δηλαδή από την Τουρκία να εκλογικευτεί σε αυτούς τους τομείς, στα θέματα της ασφάλειας, των εγγύησεων, των στρατευμάτων, σε θέματα της περιουσιακού που άπτονται, του εδαφικού και ούτω καθεξής. Εφόσον υπήρξε μια πάγια και άτεγκτη θέση της Τουρκίας αλλά και της τουρκοκυπριακής πλευράς σε αυτά τα κεφάλαια, επανέλθαμε πίσω στη συζήτηση των κεφαλαίων όπου η πρόοδος εξαρτάται από την βούληση και τη θέληση της ελληνοκυπριακής πλευράς να παραδώσει ή να παραχωρήσει την οποιανδήποτε, στον οποιονδήποτε τομέα, αν θέλετε, είτε διακυβέρνησης ή νομιμότητας, έτσι ώστε να έχουμε και το αποτέλεσμα μιας πρόοδος. Αυτό είναι αναμενόμενο. Εκεί που είχαμε εμείς σοβαρές ενστάσεις και το έχουμε θέσει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι ότι δεν μπορούμε να συντηρούμε την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις βασιζόμενη μόνο σε αυτά που εμείς παραχωρούμε, έτσι ώστε να υπάρχει και η διακήρυξη περί πρόοδου. Θα πρέπει να πάμε σε αυτά που έχει να δώσει η Τουρκία, λέτε, να πάμε σε αυτά. Οπότε αν πάμε σε αυτό είναι η διεθνής πτυχή, άρα να πάμε σε μια Γενέβη, ας πούμε, από τώρα. Μεταξύ άλλων είναι και η διεθνής πτυχή. Παραδείγματος χάρη, το θέμα του περιουσιακού. Γιατί το οποίο κάποιος, μια πτυχή του περιουσιακού άπτεται και της εσωτερικής πτυχής, μια πτυχή άπτεται, είναι συνδεδεμένη με το εδαφικό και άπτεται της διεθνούς.
γιατί δεν συζητούμε το περιουσιακό. Γιατί δεν αντιλαμβάνεστε ότι και μια συμφωνία μεταξύ των ηγετών όσον αφορά το περιουσιακό, βέβαια, στάνονται μια σωστή συμφωνία. Ο στόχος δεν είναι μια συμφωνία ό,τι να είναι όσον αφορά το περιουσιακό και τα δικαιώματα της ιδιοκτησίας. Μια συμφωνία για το περιουσιακό, οι συγκλήσεις για το περιουσιακό θα πρέπει να έχουν το σωστό αποτέλεσμα, θα πρέπει να έχουν το αποτέλεσμα που και η ελληνοκυπριακή πλευρά, ιδίως η ελληνοκυπριακή πλευρά, θα πρέπει να νιώθει ότι παρά το ότι δεν είναι αυτό που ήταν το 1974 και προηγουμένως, παρά τα αυτά είναι μια ρύθμιση την οποία μπορεί να αποδεχτεί και μπορεί να διαβιώσει μαζί της, αισθανόμενη ότι ουσιοδός δεν αδικείται και ότι θα μπορεί να την εφαρμόσει και να ζήσει μαζί της με μια πίστη και με μια ελάχιστη ικανοποίηση. Αυτό θα πρέπει να είναι, αυτός θα πρέπει να είναι ο σπόρος της διασημότητας. Αυτό εννοούμε. Ναι. Όταν λέμε μια λύση πρέπει να είναι βιώσιμη. Και για να είναι βιώσιμη στον τομέα του περιουσιακού, αυτά τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει. Άρα εσείς λέτε ο πρόεδρος να πιάσει άλλα θέματα. Πρέπει να συζητήσουμε άλλα. Το ουσιώδες είναι θέμα στρατηγικής, είναι και θέμα φιλοσοφίας. Mm. Επαναλαμβάνω, δώστε με ένα παράδειγμα. Δεν μπορεί η πρόοδος στο Κυπριακό σε επίπεδο διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο ηγετών να στηρίζεται μετά από κλείσιμο θεμάτων ή επιμέρους θεμάτων μεταξύ των δύο διαπραγματευτών, θέματα όμως τα οποία άπτονται εκείνων που έχει η ελληνοκυπριακή πλευρά να δώσει, η οποία έχει και την νομιμότητα, έχει και την κυριαρχία. Δεν μπορεί η πρόοδος να βασίζεται πάνω στην παράδοση, αν θέλετε, στην καλώς νοούμενη παράδοση, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, νομιμότητας, παράδοση κάποιων βημάτων προς τα πίσω από την πλευρά, από την ελληνοκυπριακή πλευρά, προς ικανοποίηση των κυπριακών ετοιμάτων, είτε δικαιολογημένων είτε αδικαιολόγητων, δεν θα το συζητήσω αυτό αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να έχουμε το αποτέλεσμα της πρόοδος. Κατανοητό. Η πρόοδος πρέπει να αισθάνονται και οι δύο κοινότητες ότι υπάρχει πρόοδος σε θέματα που ανησυχούν και οι δύο. Εδώ που βρέθηκε πρόοδος, ας πούμε, στη νόμιμη διαμονή, σε αυτό το θέμα, στον ορισμό της νόμιμης διαμονής, εδώ λέει ότι τα βρήκαν, βρέθηκε πρόοδος. Αυτό μας αφορά και τους δύο, ή εσείς λέτε μόνο τους Τουρκοκύπριους, ότι πρέπει να. Θα πρέπει να δούμε το περιεχόμενο. Μάλιστα. Θα πρέπει να μας ενημερώσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τι συμφώνησε ως προς την νόμιμη διαμονή. Ποια θα είναι τα κριτήρια, ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις που θα έχει η νόμιμη διαμονή και υπόκειται σε οποιουσδήποτε περιορισμούς, έχει οποιαδήποτε περιοριστικά στοιχεία ή αναιρετικά στοιχεία η νόμιμη διαμονή, θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Θα πρέπει να μας ενημερώσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν ήταν σωστό κρίνουμε τώρα εάν είναι σωστή η σύγκληση που έχουν οι δύο ηγέτες ως προς την νόμιμη διαμονή, χωρίς να μας έχει ενημερώσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τι έχει συμφωνήσει, αν η νόμιμη διαμονή, και δεν γιώνω, αν η νόμιμη διαμονή θα κρίνεται με βάση των στοιχείων που υφίστανται αυτή τη στιγμή σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό κράτος που καθορίζουν την νόμιμη διαμονή, οποιοδήποτε Ευρωπαίου πολίτη θα είναι το ίδιο και στην Κύπρο, αντιλαμβάνεστε ότι ουδείς μπορεί να επικρίνει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εάν όμως η νόμιμη διαμονή πόρο απέχει και είναι κάτι εντελώς αντίθετο, διαστρεβλωμένο και εντελώς καινούργιο ως προς το χαρακτηρισμό της νόμιμης διαμονής, δηλαδή θα δημιουργεί ένα καθεστώς νόμιμης διαμονής που δεν υπάρχει πουθενά αλλού και είναι αντίθετο σε βασικές πρόνοιες και βασικά δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών, τότε βεβαίως θα επόκειται σε κριτική. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να μας εξηγήσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τι έχει συμφωνήσει ως προς τον ορισμό της νόμιμης διαμονής. Ξεκάθαρο. Και ποιος περιορισμός σε αυτό υπόκειται. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για την επιστολή της Τουρκίας του μονίμου αντιπροσώπου στα Ηνωμένα Έθνη? Κυκλοφόρησε και ως έγγραφο επίσημο. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά, αλλά μιλά για προκλητική ενέργεια της κυπριακής κυβέρνησης. Η Τουρκία θεωρεί ότι το 6, το τεμάχιο 6, είναι μέσα στα όρια της δικής της υφαλοκρηπίδας. Διότι η Τουρκία θεωρεί ότι ολόκληρη το τεμάχιο 6 βρίσκεται νοτίως της Πάφου. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάλι τουρκική θέση ότι στην ουσία ολόκληρη η Ανατολική Μεσόγειος ανήκει στην ίδια. Και ώστε να μην υπήρχε Κύπρος μεταξύ των νοτίων παραλίων της Κύπρου και των βορείων παραλίων. Εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να σταματήσουμε τους ενεργειακούς μας σχεδιασμούς ή να προχωρήσουμε κανονικά, κυρία Ρωτοκρήτου? Αλίμονο, αν υπάρχει κάποιος ο οποίος οποιοδήποτε υπεύθυνο πολιτικό κόμμα
είτε βρίσκεται στην αντιπολίτευση είτε βρίσκεται στην κυβέρνηση, που να στηρίζει ότι θα πρέπει να διακόψουμε ή να διαφοροποιήσουμε το ενεργειακό μας πρόγραμμα. Και η διαφοροποίηση του ενεργειακού προγράμματος θα ικανοποιήσει σε ένα βαθμό την Τουρκία. Και αυτό δεν πρέπει ποτέ, κατά την άποψή μας, να είναι μέσα στις επιλογές μας ή μέσα στις σκέψεις μας. Εμείς το έχουμε δηλώσει από πάρα πολύ καιρό, ότι όπως στηρίζαμε και την προηγούμενη κυβέρνηση στους ενεργειακούς σχεδιασμούς, πρέπει να παραμείνουμε πιστοί στις δεσμεύσεις που έχουμε και στις συμφωνίες που έχουμε, όχι μόνο με τις εταιρείες, και τις δεσμεύσεις που έχουμε έναντι του κυπριακού λαού. Εξαρτάται κατά πολύ μεγάλο βαθμό και το στρατηγικό μέλλον και το γεωπολιτικό μέλλον και η διαμόρφωση των γεωπολιτικών συνθήκων, αλλά και και το οικονομικό μέλλον αυτού του λαού από την προγραμματισμένη ενεργειακή διαδικασία την οποία έχει συμφωνήσει η Κυπριακή Δημοκρατία. Και ελπίζουμε να μην είναι στο μυαλό κανενός, τουλάχιστον μέχρι σήμερα δεν μπορώ να πω ότι όσο αφορά το πρόγραμμα που εξαγγέλθηκε για την ερευνητική γεώτρηση μέσα στον Ιούλιο. Μέχρι σήμερα δεν έχει κυβέρνηση επιβεβαιώσει με οποιοδήποτε τρόπο ότι βρίσκεται στις σκέψεις της είτε η αναβολή είτε η ακύρωση. Όχι, λέει ότι προχωρά κανονικά. Λέει ότι προχωρά κανονικά. Πρέπει όλοι μας, είτε κυβέρνηση είτε αντιπολίτευση, όλοι μας μηδενός εξαιρουμένου, πρέπει να επιμένουμε, να στηρίξουμε και να υλοποιήσουμε όλοι μαζί το ερευνητικό πρόγραμμα, το διερευνητικό γεωτρητικό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας με την γεώτρηση προγραμματισμένη τέλος Ιουλίου. Να ρωτήσω κάτι. Η πάγια τουρκική πολιτική είναι εκεί και αυτό θα πρέπει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να το έχει στο μυαλό του όταν προβαίνει σε δηλώσεις περί καλού κλίματος. Να ρωτήσω κάτι εντελώς διαφορετικό, αν μπορούμε σε ένα λεπτό. Είναι σημαντική εξέλιξη με την απόφαση του Ανωτάτου που ακυρώνει τον νόμο για τις αποκρατικοποίησεις. Λέει ότι δεν είναι δουλειά της Βουλής, είναι δουλειά της κυβέρνησης να κάνει αυτά τα πράγματα. Ένα σύντομο σχόλιο, αν θέλετε, από πλευρά δικό, κύριε Ροδοκρήτου, και να σας αποδεσμεύσω. Απόλυτα σεβαστές οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Υπάρχει διάκριση εξουσιών στην Κύπρο. Και σε αυτή τη διάκριση των εξουσιών, σύμφωνα με την απόφαση των ΟΔΟΔΟ της δικαστηρίου, ουδείς μπορεί να παρέμβει. Παρά τα αυτά, πλέον θα πρέπει όλοι να λάβουμε τις ευθύνες μας και να αντιληφθούμε ότι αποκρατικοποίηση είναι, γιατί εδώ μιλούμε για δύο συγκεκριμένους οργανισμούς, τη ΣΥΡΑ και την ΑΕΚ, πλέον είναι πολιτική απόφαση. Και εμείς το είχαμε πει από την αρχή, παρά το γεγονός ότι έπρεπε να αναλάβουμε δυσανάλογο μερίδιο ευθύνης πάνω στους ώμους μας σαν Δημοκρατικό Κόμμα, για να καταφέρουμε να σώσουμε τον τόπο μας από τη χρεοκοπία, παρά τα αυτά από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι θα πρέπει να διατηρηθεί ο κοινωνικός χαρακτήρας των ημικρατικών οργανισμών. Και εφόσον πλέον σήμερα έχουμε εξέλιξη του μνημονίου και δεν έχουμε αυτή την δαμόκλειο σπάθη να επικρέμεται πάνω από το κεφάλι μας κάθε 3 μήνες, κάθε 6 μήνες, τότε θα πρέπει όλοι να αναλογιστούμε κατά πόσον πολιτικά αλλά και οικονομικά είναι προς το συμφέρον αυτού του τόπου να προχωρήσει η αποκρατικοποίηση οποιονδήποτε ημικρατικών οργανισμών. Κατά την άποψή μας, αυτό δεν θα είναι προς το συμφέρον του κυπριακού λαού, χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρξει εξυγχρονισμός και αναδιάρθρωση, έτσι ώστε αυτοί οι οργανισμοί να εξυγιανθούν χωρίς αυτός ο όρος να παραπέμπει σε οτιδήποτε έχει γίνει αλίμονο στο παρελθόν στο τραπεζικό σύστημα, έτσι ώστε να είναι πολύ πιο αποδοτική στον Κύπριο πολίτη, ο οποίος στην τελική ανάλυση είναι και ο ιδιοκτήτης αυτόν τον οργανισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Εξάλλου για εξυγχρονισμό μιλούν και οι ίδιοι εργαζόμενοι, αλλά δεν τους αφήνουν να κάνουν αυτό τον εξυγχρονισμό. Καλημερίζω τον Στέφανο Στεφάνου, εκπρόσωπο τύπου του ΑΚΕΛ. Καλημέρα, κύριε Στεφάνου. Καλημέρα, κυρία Γεωργίου. Καλημέρα και στους ακροατές. Θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο, διότι το δικό σας κόμμα, εσείς είχατε μπει μπροστά για να περάσει αυτός ο νόμος, να σταματήσει, να παγώσει αυτή η διαδικασία. Έρχεται όμως το Ανώτατο και σας λέει, κύριε, δεν είναι δουλειά σας, είναι δουλειά της κυβέρνησης. Άρα, τέλος, ό,τι θέλει η κυβέρνηση να προχωρήσει να κάνει. Εντάξει, οι αποφάσεις των δικαστηρίων είναι πάντοτε σεβαστές, ακόμα και όταν δεν συμφωνάς μαζί τους. Από εκεί και πέρα, εμείς πάντοτε λέγαμε ότι πρωτίστως το θέμα της διαχείρισης του παρόντος και του μέλλοντος των ημικρατικών οργανισμών ή καλύτερα των οργανισμών δημόσιας ωφελίας είναι πρωτίστως θέμα πολιτικής. Δηλαδή, πώς κυβέρνηση και πολιτικές δυνάμεις προσεγγίζουν την προοπτική των ημικρατικών οργανισμών. Και γι' αυτό
το θέμα. Πρωτίστως θα το αντιμετωπίσουμε πολιτικά, θα μελετήσουμε βέβαια και την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και θα δούμε τι μπορεί να γίνει εντός Βουλής. Αλλά θα δούμε και τι θα γίνει εκτός της Βουλής. Θέλω όμως να πω το εξής. Ναι. Επειδή ακριβώς το θέμα του παρόντος και του μέλλοντος των ημικρατικών οργανισμών είναι πρωτίστως πολιτικό θέμα, είναι ένα από τα βασικά θέματα τα οποία πρέπει να βάλουμε στην ατζέντα της συζήτησης εν όψη και των προεδρικών εκλογών που θα γίνουν τον επόμενο Φλεβάρι, γιατί ασφαλώς όλοι όσοι θέλουν διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των ημικρατικών οργανισμών θα πρέπει να προβληματιστούν και για ποιο πρόεδρο και ποια κυβέρνηση θα θέλουν και τι θα λέει αναφορικά με το ζήτημα των ιδιωτικοποιήσεων. Επειδή άκουγα προηγουμένως την κυρία Ρωτοκρήτου που αναφέρθηκε υπέρ της διατήρησης του δημόσιου χαρακτήρα των ημικρατικών οργανισμών, θα πρέπει να πω ότι δυστυχώς το ΔΙΚΟ δεν έδειξε συνέπεια σε αυτό το θέμα. Θα ήθελα να υπενθυμίσω για παράδειγμα ότι στο θέμα της ιδιωτικοποίησης των εργασιών του λιμανιού Λεμεσού, αυτό το θέμα το οποίο ταλάνισε και ταλανίζει την κυπριακή οικονομία και κοινωνία, ότι το ΔΙΚΟ ήταν υπέρ. Άσχετο αν μετά ο κύριος Παπαδόπουλος εν όψη της υποψηφιότητάς του έτρεξε στο λιμάνι για να συμπαρασταθεί στους απεργούς φορτηγατζίδες. Εδώ ο καθένας κρίνεται όχι από τις διακηρύξεις του, αλλά από τις πράξεις. Από την άλλη όμως μπορεί να σας πει και ο πολίτης τώρα, ξέρω κι εγώ, εδώ ο Αναστασιάδης είχε δεσμευτεί γραπτός ότι δεν θα προχωρούσε και προχώρησε, άρα υπάρχει κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν είναι θέμα απλά ερμηνείας μιας ελληνικής λέξης, είναι θέμα πολιτικής συμπεριφοράς και συνέπειας. Και αυτό λέγεται αξιοπιστία. Έχει σημασία τι λέει ο καθένας πριν τις εκλογές και τι κάνει μετά από τις εκλογές. Ο κυπριακός λαός έχει βιώσει τα περιβόητα πλέον δεσμεύομαι του Νίκου Αναστασιάδη. Απλόχερα μοίραζε τα δεσμεύομαι πριν από τις εκλογές. Τελικά πήρε τις ψήφους που χρειαζόταν για να εκλεγεί πρόεδρος με τη στήριξη βεβαίως του Δημοκρατικού Κόμματος. Και ακολούθως άρχισε ένα-ένα να ακυρώνει όλα τα δεσμεύομαι. Επομένως οι πολίτες θα πρέπει να κρίνουν τον καθέναν, επαναλαμβάνω, από τις πράξεις του και να δει αν οι πράξεις του μετεκλογικά εναρμονίζονται με αυτά που διακηρύσει προεκλογικά για να μπορεί να κάνει επιλογές που να είναι σίγουρες για την Κύπρο και των δικών του των ετοιμάτων και προσδοκιών. Ο λαός να δει την ιστορία, λέτε, του κάθε ενός. Ακριβώς. Πιστεύω ότι ειδικά στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, αν το δεν χρειάζεται να το ψάξει ιδιαίτερα ο πολίτης, θα δει ότι μόνο μια δύναμη με συνέπεια και συνέχεια υπερασπίζεται το δημόσιο χαρακτήρα των ημικρατικών οργανισμών, φυσικά ζητώντας, απαιτώντας τον εξυγχρονισμό των ημικρατικών οργανισμών για να αντιμετωπιστούν οι στρεβλώσεις και τα προβλήματα που όντως υπάρχουν σε αυτούς τους οργανισμούς. Το ΑΚΕΛ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις αναφορικά με το πώς πρέπει να εξυγχρονιστούν αυτοί οι ημικρατικοί οργανισμοί για να μπορούν να είναι αποδοτικοί και το όφελος για την κοινωνία να είναι στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Αλλά επαναλαμβάνω ότι η μοναδική δύναμη που με συνέπεια και συνέχεια υποστηρίζει τον δημόσιο πλούτο είναι το ΑΚΕΛ. Για να δούμε. Πάντως, λίγοι μήνες έχουν μείνει διακυβέρνησης της παρούσας κυβέρνησης. Θέλει να ιδιωτικοποιήσει. Πρώτα είναι η ΣΥΤΑ. Εξάλλου, κάλεσαν και προχθές τις συντεχνίες ο Υπουργός Οικονομικών. Υπάρχει διαφωνία. Λέτε εσείς πλέον σε πολιτικό επίπεδο θα δοθούν οι μάχες. Για να δούμε. Για να μην επιστρέφω στις προεδρικές και να πάμε στο Κυπριακό, μόνο μια κουβέντα γιατί έγινε ο χαμός χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Έγραψε κάτι η παραπολιτική στήλη της ιστοσελίδας Καθημερινή, ότι κάποιος έριξε στο ΑΚΕΛ την ιδέα πάμε με Στέλιο Χατζηιωάννου στις προεδρικές, έγινε χαμός, έκανε και μια γραπτή δήλωση ο κ. Ιωάννου, λέει δεν με ενδιαφέρει η πολιτική. Θέλετε να μας πείτε από πού προέκυψε, γιατί και ο πολίτης σήμερα που επανέρχεται σε αυτό το θέμα λέει, γράφει ότι κάποιοι στο ΑΚΕΛ λέει, έριξαν αυτή την ιδέα. Είναι αλήθεια κύριε Στεφάνου, να μας πείτε? Όχι, δεν είναι αλήθεια. Εμείς χθες, ξέρετε, αποφύγαμε να σχολιάσουμε αυτή την οικοτολογία, η οποία όντως έγινε εν πολλής viral στο διαδίκτυο, γιατί για μας αυτό το θέμα ανήκει στη σφαίρα του αστείου.
Και είπαμε να μην δώσουμε τώρα μια σοβαρή διάσταση σε ένα θέμα που δεν ετέθη σίγουρα από εμάς. Κοντά μας δεν έφτασε ούτε και ένα τέτοιο θέμα. Και θεωρούμε ότι χρειάζεται να επικεντρωθούμε στα βασικά παρά να αρχίσουμε τώρα να σχολιάζουμε κάθε μέρα και έναν νέο όνομα που είμαι σίγουρος ότι θα βγαίνει κάθε φορά. Αντιλαμβάνομαι ότι οι πολίτες, ειδικά οι ψηφοφόροι του ΑΚΕΛ, περιμένουμε αδημονία να δουν τους έχετε σε αγωνία. Ποιες είναι οι επιλογές του κόμματος. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω είναι ότι το ΑΚΕΛ, βάζοντας μπροστά τις διαδικασίες του, γιατί έχει βάλει μπροστά τις διαδικασίες του, συλλογικά θα κάνουμε τις επιλογές μας, θα τις συζητήσουμε, θα τις εγκρίνουμε και θα δώσουμε τον αγώνα για να υπάρξει ουσιαστική και αποτελεσματική προοδευτική αλλαγή διακυβέρνησης στον τόπο. Θέλω να καλέσω λοιπόν τους ακελικούς να μην δίνουν έμφαση ή να μην δίνουν προσοχή σε τέτοιου είδους δημοσιεύματα. Όταν και εφόσον είμαστε έτοιμοι, εμείς θα κάνουμε τις ανακοινώσεις. Yeah, Κυπριακό, λοιπόν, τα βρήκαν, μας είπε χθες ο Πρόεδρος, στον ορισμό του τόπου νόμιμης διαμονής. Η κυρία Ρωτοκρήτου πριν είπε να περιμένουμε να δούμε τι αφορά αυτή η συμφωνία. Από την άλλη όμως σημείωσε ότι συζητάμε, λέει, θέματα που έχουμε μόνο εμείς να κάνουμε υποχωρήσεις. Πρέπει να δούμε και τα θέματα που πρέπει να κάνει υποχωρήσεις και η τουρκοκυπριακή πλευρά. Γενικά εσείς πώς σχολιάζετε έτσι τα δεδομένα, με αφορμή και τη χθεσινή συνάντηση, κύριε Στεφάνου? Θέλω να πω το εξής. Αναμένοντας ασφαλώς και ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αναφορικά με το τι διεμήχθη χθες, το τι συμφωνήθηκε και πώς προχωρούν. Το ΑΚΕΛ είχε και έχει την άποψη ότι ανεξαρτήτως των δυσκολιών που υπάρχουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ανεξαρτήτως της συμπεριφοράς της Τουρκίας και ενίοτε των προκλήσεων και των προκλητικών ενεργειών από μέρους της Τουρκίας, θεωρεί λοιπόν το ΑΚΕΛ ότι δεν εξέλιπαν οι προοπτικές και τα περιθώρια επίλυσης του κυπριακού προβλήματος, με κάποιες προϋποθέσεις βεβαίως. Και η πιο βασική προϋπόθεση είναι πρώτον να διατηρήσουμε στη ζωή το κεκτημένο των διαπραγματεύσεων, γιατί έχουν επιτευχθεί πάρα πολλά στις διαπραγματεύσεις στην βάση των συγκλήσεων Χριστόφια Τσαλάτ, πολλά και σημαντικά πράγματα. Και την ίδια ώρα έχουν απομείνει μερικά σημαντικά ζητήματα σε εκκρεμότητα, τα οποία οι δύο ηγέτες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν, έτσι ώστε εάν καταφέρουμε και πετύχουμε μια συνολική σύγκληση που θα μας φέρουν σε ακτίνα συμφωνίας στις εσωτερικές ψυχές του Κυπριακού, να μπορούμε να προχωρήσουμε, θα έλεγα, στην συνέχιση της διάσκεψης της Γενέβης για να συζητηθεί και να αποφασιστεί τι θα γίνει με την διεθνή ψυχή του Κυπριακού που έχει να κάνει με την ασφάλεια. Εδώ η μεθοδολογία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Και γι' αυτό κάναμε μια εισήγηση αναφορικά με τούτη την μεθοδολογία. Εμείς εισηγηθήκαμε όπως όλα τα σημαντικά ζητήματα που εκκρεμούν να γίνουν ένα πακέτο, να μπορούν οι ηγέτες να καταθέσουν τις προτάσεις τους πλέον πάνω σε αυτές τις εκκρεμότητες, με την κατάθεση και τη συζήτηση των προτάσεων θα διαφανεί εάν και κατά πόσον υπάρχουν προοπτικές να συμφωνήσουν οι δύο πλευρές. Εάν συμφωνήσουν καλώς, θα μπορούμε να προχωρήσουμε. Εάν όχι, θα μπορούν να αποσύρουν αυτές τις προτάσεις, να θεωρηθούν ως μη γενόμενες. Και αυτό το λέμε γιατί έτσι θα νιώθουν και θα μπορούν οι δύο ηγέτες ελεύθερα να καταθέσουν τις προτάσεις τους, χωρίς να νιώθουν ότι χάνουν κάποια διαπραγματευτικά του. Όπως έκαναν στο διάστημα πριν από τη διακοπή των διαπραγματεύσεων, ο καθένας κρατούσε για το τέλος της διαπραγμάτευσης τις προτάσεις του για τα σημαντικά ζητήματα, με αποτέλεσμα να μην κατατίθενται προτάσεις σε αυτά τα ζητήματα και να μην έχουμε περαιτέρω πρόοδο και σύγκληση. Ο Πρόεδρος φαίνεται όμως ότι δεν πάει με αυτή τη μεθοδολογία που λέτε κι εσείς. Συνεχίζει με τον τρόπο που συνεχίζε μέχρι πριν. Ναι, και τελικά πολύ φοβούμαστε ότι αυτό ενδεχομένως να μην αποδώσει. Δεν βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα. Θα αναμένουμε να δούμε πώς κινείται το όλο θέμα, διατηρώντας τις απόψεις μας αναφορικά με τη μεθοδολογία που πιστεύουμε ότι είναι αυτή που μπορεί να οδηγήσει σε μια
ουσιαστική και αποτελεσματική διαπραγμάτευση για να μπορέσουμε να έχουμε πρόοδο. Βέβαια, πρωτίστως αυτό θα καθοριστεί από την πολιτική βούληση που θα δείξουν τα εμπλεκόμενα μέρη και είναι αυτό που καλούμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, παραμένοντας συνεπής στο συμφωνημένο πλαίσιο λύσης, να επιδείξει και βούληση και αποφασιστικότητα, έτσι ώστε σε ό,τι αφορά στα δικά μας περιθώρια και στον δικό μας ρόλο, ενώ της δικής μας της πλευράς, να τα εξαντλήσουμε και αν ανταποκριθεί η άλλη πλευρά, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρώτον για την προοπτική επίλυση του Κυπριακού, αλλά δευτερευόντως, εάν και εφόσον δεν καταφέρουμε τελικά να φτάσουμε σε λύση, να μην μπορεί κανείς εύκολα να μας κατηγορήσει ότι δεν προσπαθήσαμε, ότι δεν επιδείξαμε καλή θέληση για τη λύση του Κυπριακού. Αυτό έχει σημασία και στο θέμα της επίρρυψης ευθυνών που πιθανόν να γίνει εάν ομιγέννητο καταλήξουμε σε αδιέξοδο ή πολύ περισσότερο σε μια κατάρρευση της διαδικασίας. Έχει μεγάλη σημασία επίσης και για την αξιοπιστία της ελληνοκυπριακής πλευράς και ομιγέννητης Κυπριακής Δημοκρατίας, που έχει να κάνει και με την οχύρωση της άσκησης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, μιλώντας ειδικά για το θέμα το ενεργειακό. Ναι, και θα ερχόμουν σε αυτό, στην επιστολή της. Θα ερχόμουν σε αυτό και να κλείσουμε με αυτό. Στην επιστολή του μονίμου αντιπροσώπου της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη, λέει ότι είναι προκλητική ενέργεια της Κυπριακής κυβέρνησης. Εστιάζουν στο τεμάχιο 6. Λένε ότι είναι εντός των ορίων της υφαλοκρηπίδας της Τουρκίας. Στην ουσία, κατά κάποιο τρόπο μπορεί να πει κανείς ότι βγαίνουν και κάποιες απειλές μέσα, ότι θα προχωρήσει η Τουρκία, θα προστατεύσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Πώς πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτό το σκηνικό, κύριε Στέφανου? Να αντιδρούμε με ψυχραιμία και ωριμότητα και την ίδια ώρα να ενεργούμε με ένα τέτοιο τρόπο που, επαναλαμβάνω, να οχυρώνουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εδώ θεωρώ ότι σημαία μας πρέπει να είναι η πολιτική και οι προσεγγίσεις που έγιναν το 2011. Τότε πάλι είχαμε απειλές και προκλήσεις από μέρους της Τουρκίας. Ήταν τότε που είχε αποφασιστεί από την κυβέρνηση Χριστόφια να προχωρήσουμε στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση. Είναι αυτή που απέδωσε και το μοναδικό κοίτασμα που έχουμε εντοπίσει από τότε, το κοίτασμα Αφροδίτη. Τελικά εμείς προχωρήσαμε, κάναμε τη γεώτρηση. Η Τουρκία δεν μπόρεσε να σταματήσει ούτε τη γεώτρηση, αλλά δεν μπόρεσε να δημιουργήσει και τα τελεσμένα επί της θαλάσσης, γιατί τότε η κυβέρνηση Χριστόφια και με τον τρόπο που διαχειριζόταν το Κυπριακό, αλλά και μέσα από την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που ακολουθούσε, είχε οχυρώσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Υπήρξε στήριξη και αντίδραση διεθνώς στις προκλήσεις της Τουρκίας και αυτό επέτρεψε στην Κυπριακή Δημοκρατία να προχωρήσει. Θα ήθελα να πω και δύο λόγια πριν κλείσουμε, να σας πάρω ακόμα μισό λεπτό αναφορικά με τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρέπει να σας πω ότι υπήρξε δυστυχώς μεγάλη καθυστέρηση από μέρους της κυβέρνησης Αναστασιάδη. Πήρε ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό, τον ξύλωσε, πήρε μια έτοιμη εταιρεία που θα καθοδηγούσε αυτόν τον σχεδιασμό, την ξύλωσε και αυτή. Είχαμε βάλει μπροστά ένα βασικό άξονα για υλοποίηση ενός στόχου από τον ενεργειακό σχεδιασμό, που είναι η μετατροπή της Κύπρου σε περιφερειακό ενεργειακό κέντρο, και αυτός ο άξονας ήταν η μονάδα υγροποίησης στο Βασιλικό. Την εγκατέλειψε και τώρα πρόσφατα, δεν ξέρω αν είναι και εν όψη εκλογών, άρχισαν οι κυβερνώντες να μιλούν για αυτή και για το πόσο σημαντική είναι. Ταυτόχρονα πρέπει να πω ότι έδειξε η κυβέρνηση μεγάλη ανοχή στις εταιρείες που πήραν οικόπεδα στο δεύτερο γύρο αδειοδότησης. Υπήρχε η συμφωνία στα συμβόλαια για να πραγματοποιηθούν 8 διερευνητικές γεωτρήσεις. Έγιναν μόνο 2 που δεν απέδωσαν τίποτα και χωρίς διαπραγμάτευση, χωρίς τίποτα, η κυβέρνηση προχώρησε στην επιμήκυνση αυτών των συμβολέων με αποτέλεσμα να υπάρξει νέα καθυστέρηση και στην ενέργεια, στο θέμα της ενέργειας και των εξελίξεων που επισυμβαίνουν παγκόσμια. Αυτή η καθυστέρηση τελικά προκαλεί μεγάλα προβλήματα και σε βγάζει εκτός ανταγωνισμού και εκτός επιβολών. Γι' αυτό χρειάζεται η κυβέρνηση, οχυρώνοντας τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, να προχωρήσει
αποφασιστικά και στους ενεργειακούς σχεδιασμούς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Στεφάνου. Καλημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά κυρίες και κύριοι σε σχέση με Κυπριακό, επιστολή Τουρκίας αλλά και την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου να ακυρώσει τον νόμο που ψήφισε Βουλή για πάγωμα των ημικρατικών, για ιδιωτικοποίηση των ημικρατικών οργανισμών. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Στα της υγείας μας ακούει ο πρόεδρος των κυβερνητικών γιατρών. Κύριε Κούμα, καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Χθες πήγατε στον Υπουργό Υγείας, θα ξαναπάτε και αύριο? Ναι, ναι, ναι. Γιατί και αύριο, δεν τα βρήκατε, δεν τελειώσατε? Πρέπει να πω ότι και οι δύο αυτές οι συναντήσεις ήταν καθορισμένες από την αρχή. Δηλαδή, όταν καλεστήκαμε, καλεστήκαμε για. Α, από την αρχή για δύο συναντήσεις, μάλιστα. Ναι. Ωραία. Πώς πήγε η συνάντηση? Κινήθηκε σε ένα θετικό κλίμα σίγουρα. Κατέρωθεν, κατατεθήκαν απόψεις, οι εισηγήσεις μας. Βάσει των υπομνημάτων που έχουμε καταθέσει στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, χθες κινηθήκαμε σε πιο κεντρικά σημεία, να το πω, τα οποία άπτονται και της φιλοσοφίας, αλλά και είναι, η προσέγγιση ήταν σε επίπεδο πιο κεντρικό. Παραδείγματος χάρη, η πάγια θέση που καταθέτουμε ενός πασική, ο φόβος μας, η ανησυχία μας, πως θα επιτευχθεί παραδείγματος χάρη η συνέργεια με τη δημιουργία δύο κατηγοριών γιατρών παραδείγματος χάρη. Αν ανταλλάχθηκαν κάποιες απόψεις, γίνεται προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί ένα σύστημα, μια συμφωνία η οποία μέσω αυτής θα εγγυηθούμε την βιωσιμότητα του όλου εγχειρήματος. Γιατί στην πράξη πράγματι όταν θα έχουμε δύο κατηγορίες γιατρών, γιατί το υφιστάμενο προσωπικό επανατονίστηκε ότι δεν θα απολέσει τίποτε, θα τα μεταφέρει όλα μαζί του. Αλλά με τους νεοπροσληφθέντες πρέπει να γνωρίζουμε πως θα επιτευχθεί αυτή η συνέργεια. Δεν είναι θέμα μόνο τι θα επιτευχθεί σε εργασιακό επίπεδο, αλλά και στην πράξη πως θα συνεργαστούν αυτές οι δύο πυραμίδες, θα το έλεγα. Κινηθήκαμε στο επίπεδο ότι η βασική θέση και πάλι που βάζει η βασική είναι ότι πρέπει κάποιες ζωμές μήνυμου να γίνουν, να συμφωνηθούν πριν την έναρξη της αυτονόμησης, ώστε να γνωρίζει όλοι σε ποιο πλαίσιο κινούμαστε, για να μένα και σαν κράτος που έχει υποχρέωση προς τους πολίτες να παρέχει κάποιες υπηρεσίες υγείας προς τους πολίτες, δεν έχουμε, εμείς θεωρούμε ως πασική, δεν έχουμε το δικαίωμα να τα απολέσουμε αυτά. Δεν θα μειώσουμε το επίπεδο χάρη της αυτονομίας. Γιατί μένουν κάποια θέματα, αν οικονομικά δεν είναι βιώσιμα αυτά τα πράγματα. Ναι, αλλά μπαίνει την ίδια στιγμή και το ερώτημα. Ως κράτος πρέπει να παρέχουμε αυτές τις ιατρικές υπηρεσίες ή όχι? Σίγουρα. Θα προχωρήσει κανονικά με τα χρονοδιαγράμματα του, γιατί είναι τώρα τον Ιούλιο, έτσι προχωρούμε. Τι είπε ο Υπουργός? Πρόθεση από ό,τι αντιλαμβάνομαι από το Υπουργείο, από τον Υπουργό, είναι να προχωρήσει κανονικά. Κανονικά. Πάντως, πρέπει να τονίσω εδώ πέρα ότι η πάση κήπο ποτέ της δεν είχε σκοπό να ανακρέψει τους οποιουσδήποτε σχεδιασμούς. Όπως κάποτε. Αυτό ότι επικρίνεστε, ότι εσείς μπαίνετε τροχοπέδι. Ναι, ναι. Εμάς πρόθεση μας είναι, παραλαμβάνω, αυτό που θα συμφωνήσουμε να είναι πράγματι βιώσιμο. Άστε. Γιατί αντιλαμβανόμαστε, είμαστε μαζί με τους ασθενείς. Ακριβώς και αυτό θα σας έλεγα, ότι και οι ασθενείς, οι οποίοι φαίνεται ότι μπορεί να μπουν μπροστά και να βγουν και στους δρόμους, φωνάζουν και οι ασθενείς ότι είμαστε και σε σχέση με τους υπόλοιπους, ενώ στην Ευρώπη, χρησιμοποιούμε περισσότερο το ιδιωτικό τομέα, άρα πληρώνουμε από την τσέπη μας πολύ πιο ακριβά το αγαθό αυτό της υγείας. Οπότε πρέπει να δούμε και τον ασθενή. Ναι. Και τον ασθενή σίγουρα το βλέπουμε και νομίζω οι πράξεις μας καθημερινά αποδεικνύουν αυτό. Είναι γιατί όλη η λειτουργία που εργάζονται στα δημόσια νοσηλευτήρια υπερβάλλουν αυτόν για να έχουμε αυτό που έχουμε τώρα. Αυτό που ζητούμε εμείς είναι, ναι, αφού αναγνωρίζουμε όλοι ότι χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσεις, εξυγχρονισμό, να το κάνουμε με τέτοιον τρόπο ώστε πράγματι από την ημέρα ένα που θα αρχίσει το οποιοδήποτε σύστημα να δουλεύει, δεν είναι θέμα νομικής προσέγγισης, πράγματι να αποδώσει και να εγγυηθεί τη βιωσιμότητα των δημοσίων νοσηλευτηρίων και τώρα και στο μέλλον εντός ενός γενικού σχέδιου υγείας, προς όφελος του ασθενή. Σας ευχαριστώ, γιατρέ. Είναι στο χέρι μας να το κάνουμε αυτό. Πρέπει να πω, είναι σίγουρο ότι ήταν θετική έκθεση προσέγγιση. Ελπίζουμε και την Πέψη να συνεχιστεί αυτό. Και τα χρονοδιαγράμματα, αφού μπήκε η ερώτηση, θεωρώ ότι δεν μας απαγορεύει κανένας κάποια πράγματα να τα αποφασίσουμε και να τρέξουν παράλληλα με κάποιες άλλες διαδικασίες. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Μας ακούει από μέρους της Ομοσπονδίας των Ασθενών ο Μάριος Κουλούμας. Καλημέρα, κύριε Κουλούμα. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Είναι αλήθεια ότι θα βγείτε στους δρόμους? Αυτό έχετε αποφασίσει, να πείσετε έτσι για να ασκήσετε πίεση? Ναι. Που έχουν παρθεί είναι ότι θα πρέπει πλέον να διεκδικήσουμε το αναφέρετο δικαίωμά μας στην υγεία. Και θα πρέπει να γίνει σαφές και προς τους πολίτες όλους ότι αυτή είναι η τελευταία μας ευκαιρία. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια τρομερή δυναμική. Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες βρισκόμαστε τόσο κοντά στην εφαρμογή ενός καθολικού αλληλέγγυου γενικού συστήματος υγείας, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες των ασθενών. Βρισκόμαστε μπροστά, πολύ κοντά, στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που επιτέλους θα σταματήσει αυτή τη μεγάλη αδικία που γίνεται εις βάρος των ασθενών, και αυτό το σύστημα το οποίο προάγει την αντιδημοκρατικότητα, προάγει την κακή ποιότητα της υγείας, προάγει την παραβίαση των δικαιωμάτων των ασθενών. Και να ξέρουν όλοι ότι έχουμε μπροστά μας έναν μήνα, όχι περισσότερο. Στην ουσία αυτό είναι, ναι. Να σας πω όμως, αν δεν περάσουν οι μεταρρυθμίσεις πριν από το κλείσιμο της Βουλής, τότε πρέπει όλοι να ξεχάσουμε τη μεταρρυθμίση στην υγεία. Τότε θα πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι θα συνεχίσει αυτό το σαφρό σύστημα, το οποίο βολεύει μόνο αυτούς εκτός από τους ασθενείς. Έχω την εντύπωση ότι τώρα, και νομίζω θα μας πείτε κι εσείς βέβαια, ότι αυτή τη στιγμή το πώς έχουν καταντήσει τα νοσοκομεία, δηλαδή και εμείς οι ίδιοι οι ασθενείς γενικά, πρέπει να είναι και στο πλευρό των γιατρών. Γιατί όταν μπαίνεις στην κλινική ενός νοσοκομείου, είτε αυτή είναι ορθοπαιδικό, είτε ξέρω εγώ παθολογικό, και υπάρχει μόνο ένας γιατρός, δεν είναι σε αυτόν τον γιατρό που πρέπει να φωνάξεις. Πρέπει να φωνάξεις πάνω στο Υπουργείο Υγείας και να απαιτήσεις, διότι και αυτός ο γιατρός είναι σε κατάσταση, τι να πει κανείς. Άρα πρέπει να υπάρξει, ας το πούμε, ένα πάντρεμα των δύο για να ασκήσετε περισσότερη πίεση. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Εμείς βέβαια δεν βρισκόμαστε στο πλευρό κανένου άλλου εκτός από τους ασθενείς. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να γίνει αντιληπτό. Χωρίς τη μεταρρύθμιση στην υγεία, που η μεταρρύθμιση είναι η αυτονόμηση των κρατικών νοσοκομείων και το Γενικό Σχέδιο Υγείας, όλα τα άλλα είναι πασχαλίσματα. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά όμως από την άλλη έπρεπε να περιμένουμε την μεταρρύθμιση. Αφήσαμε τα νοσοκομεία και έχουν καταρρεύσει. Δηλαδή θα μπορούσαν κάποια πράγματα να γίνονταν τώρα. Ναι. Να σας πω κάτι. Ναι. Η κατάρρευση των νοσοκομείων έχει προέρθει μέσα από δεκαετίες εφαρμογής του παρόντος συστήματος. Δεν είναι το ότι έχει έρθει τα τελευταία χρόνια επειδή δεν έχουν γίνει επενδύσεις, που ναι, είναι λάθος. Το ότι το σύστημα μας είναι υποχρηματοδοτούμενο, αυτό δεν τα αφισβητεί κανένας. Είναι και στις σχετικές μελέτες και έρευνες. Από εκεί πέρα, το σύστημα αυτό για να δουλέψει θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί. Οτιδήποτε ρίξουμε λεφτά στο υπάρχον σύστημα δεν θα πάνε στους ασθενείς, θα πάνε σε οποιοδήποτε άλλο εκτός από τους ασθενείς. Θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί ο τομέας της υγείας, θα πρέπει να βρούμε έναν νέο μοντέρνο τρόπο διοίκησης στο νοσοκομείο στα πλαίσια εφαρμογής Γενικού Συστήματος Υγείας, όπου ο πολίτης, ο ασθενής, θα είναι ισότιμος με όλους τους άλλους Ευρωπαίους. Δηλαδή θα επιλέγει τον γιατρό του, θα επιλέγει το νοσηλευτήριο του και θα απαιτεί από όλους αξιοπρέπεια και σεβασμό των δικαιωμάτων. Και το σημαντικό είναι να μπορεί ο καθένας από εμάς, κύριε Κούμα, είτε είναι πλούσιος είτε είναι φτωχός και δεν έχει από τον ίδιο μοίρα, να έχει σωστές υπηρεσίες υγείας. Είναι ευθύνη του κράτους να του παρέχει. Δεν μπορεί επειδή εγώ είμαι φτωχός πρέπει να πεθάνω, ας πούμε. Ακριβώς. Έχετε θίξει ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο είναι αυτό που λέμε αλληλέγγυο καθολικό σύστημα υγείας. Αυτό σημαίνει αλληλέγγυο σύστημα υγείας. Σημαίνει ότι όλοι θα εισφέρουν ανάλογα με τα εισοδήματά τους, έτσι ώστε αυτοί οι οποίοι έχουν περισσότερη ανάγκη του συστήματος υγείας να έχουν τις υπηρεσίες υγείας όταν τις χρειάζονται. Ξέρετε τι σημαίνει εδώ ο ασθενής να έχει ανάγκη από έναν MRI, να έχει ανάγκη από έναν γιατρό να το δει έναν ειδικό και να του λένε μετά από ένα χρόνο, μετά από δύο χρόνια. Ή να έχει μια ασθένεια. Είμαστε πολίτες εδώ του κράτους αυτού να ανεχόμαστε αυτή την κατάσταση. Άρα θα πρέπει μέσα στον επόμενο μήνα εμείς θα κινηθούμε και θα δράσουμε. Τι θα κάνετε, από ό,τι βλέπω αύριο έχετε μια ευρεία σύσκεψη. Ναι, αύριο θα έχουμε ευρεία σύσκεψη και με τις οργανώσεις των ασθενών, αλλά και με τις οργανώσεις που συμμετέχουν στην κοινωνική συμμαχία, την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, έτσι ώστε να τροχιοδρομήσουμε τις δράσεις μας. Οι δράσεις μας οι οποίες θα έχουν στόχο να πιέσουμε τα πράγματα, να πιέσουμε τη Βουλή, έτσι ώστε να ψηφιστούν αυτά τα δύο νομοσχέδια και να αρχίσουμε να δουλεύουμε προς εφαρμογή του Γενικού. Άρα μπορεί να σας δούμε στους δρόμους, κύριε Κουλουμά.
Βεβαίως, εάν αντιληφθούμε ότι κάτι δεν πάει σωστά και ότι θα πρέπει να αντιδράσουμε και με δυναμικές κινητοποιήσεις, ναι, αυτό θα κάνουμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Αν δεν το πράξουμε, θα είμαστε συνένοχοι, συνεργοί σε αυτήν την άθλια κατάσταση που παραβιάζει πρωτίστως τα δικαιώματά μας. Και θεωρείτε ότι είναι τώρα ή ποτέ, δηλαδή, αν δεν το τώρα κάνουμε τώρα. Κοιτάξτε, είναι ολοφάνερο. Εγώ θα σας το πω, δεν έχουμε καμία έτσι. Ούτε σκοημότητα, εμείς είμαστε ασθενείς. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι μόνο η υγεία μας και η ζωή μας και κανένας άλλος. Αν δεν ψηφιστούν πριν το κλείσιμο της Βουλής, τον Οκτώβρη που θα ανοίξει η Βουλή θα αρχίσει προεκλογικός αγώνας. Μετά θα είναι η νέα κυβέρνηση, θα είναι ο νέος Υπουργός Υγείας, θα γίνουν νέες συζητήσεις, νέες μελέτες. Στην καλύτερη περίπτωση, εάν συμφωνήσουν όλοι αυτοί οι εμπλεκόμενοι που τα συμφέροντα τους είναι πάνω απ' όλα, σε ένα γενικό σύστημα υγείας, η καλύτερη περίπτωση να έχουμε σύστημα υγείας μετά από μια δεκαετία. Εάν αυτός ο δύσμυρος κυπριακός λαός αντέχει να πεθαίνει καθημερινά για ακόμη μια δεκαετία, τότε να καθίσει τον καναπέ του και να ανεχτεί αυτή την κατάσταση. Διαφορετικά θα πρέπει όλοι μας να κινηθούμε, να διεκδικήσουμε το αναφέρετο δικαίωμα μας, όπως όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, να έχουμε ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας που να σέβονται τον ασθενή και τις ανάγκες του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Κουλούμα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Τη ζωή να την παίρνεις πολύ σοβαρά. Χαμογέλα της. Άστρα 92.8. Παίζει δυνατά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πάμε στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εκεί όπου γνωρίζουμε ότι η Τουρκία έχει στείλει επιστολή δια του μονίμου αντιπροσώπου της στα Ηνωμένα Έθνη και καταγγέλει ως προκλητική την ενέργεια της κυπριακής κυβέρνησης να παραχωρήσει άδεια για έρευνες και εκμετάλλευση υδρογόνων ανθράκων στο τεμάχιο 6 της κυπριακής ΑΟΣ. Η Τουρκία ισχυρίζεται ότι μέρος του τεμαχίου αυτού βρίσκεται εντός των ορίων της υφαλοκρηπίδας της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε ήδη μια αντίδραση στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων από μέρους του μονίμου αντιπροσώπου της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη, του κυρίου Κορνίλιου Κορνιλίου, ο οποίος λέει ότι η Λευκοσία απορρίπτει αυτές τις τουρκικές θέσεις. Ο Πανίκος Παναγιώτο όμως θα μας δώσει λεπτομέρειες. Καλή σου μέρα από τη Λευκοσία, Πανίκο. Καλημέρα, Έλπης. Να αναφέρουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά φυσικά που η τουρκική αντιπροσωπεία κυκλοφορεί μια τέτοια επιστολή που στη συνέχεια γίνεται και επίσημο έγγραφο στα Ηνωμένα Έθνη, απειλώντας την Κύπρο και αμφισβητώντας τη δυνατότητα της Κυπριακής ΑΟΣ. Επίσης, μέσα από αυτό την επιστολή έγγραφο προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι ένα μέρος του οικοπαίδου 6 ανήκει στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Και όπως προανέφερες, η πάγια θέση της Λευκοσίας είναι ότι απορρίπτει τις τουρκικές θέσεις που αναφέρονται και στη συγκεκριμένη επιστολή του μονίμου αντιπροσώπου της Τουρκίας, ο οποίος στην επιστολή του ανέφερε ότι εκφράζει μεγάλη ανησυχία σε σχέση με την προκλητική, όπως είχε υποστηρίξει, ενέργεια της ελληνοκυπριακής διοίκησης να παραχωρήσει άδεια υπεράκτιων ερευνών και εκμετάλλευσης υδρογόνων ανθράκων στο τεμάχιο 6. Να αναφέρουμε επίσης, Έλπης, ότι η πάγια θέση των Ηνωμένων Εθνών είναι ότι αποφεύγεται οποιαδήποτε τοποθέτηση ή αναφορά στο συγκεκριμένο θέμα από πλευράς της γραμματείας, γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται στα πλαίσια του διαλόγου για την επίλυση του Κυπριακού. Βέβαια, υπάρχουν οι θέσεις και υπάρχουν οι απόψεις που διατυπώθηκαν σε σχέση με τις θέσεις των δύο πλευρών πάνω σε αυτό το ζήτημα, όπως είχαν παρουσιαστεί και στο παρελθόν. Επίσημη αντίδραση, επαναλαμβάνουμε, δεν υπάρχει από μέρους των Ηνωμένων Εθνών για αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Και είπες και εσύ, είναι η πρώτη φορά. Ναι, και αυτό το σημείωσε και ο κύριος Κορνιλίου, ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Και είπε ότι οι αντιδράσεις της Λευκοσίας, λέει, θα συνεχιστούν εκεί που πρέπει. Θα αναμένουμε να δούμε και πώς η Λευκοσία θα αντιδράσει. Τώρα, κατά τα λοιπά, τι υπάρχει στο Κυπριακό Πανικό? Και σε σχέση με αυτό το θέμα που συζητήσαμε τώρα, Έλπης, υπάρχει το γενικότερο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό που φαίνεται ότι εντάσσονται και οι εξελίξεις γύρω από αυτό το ζήτημα των υδρογόνων ανθράκων. Και να πούμε τι εννοούμε. Στη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών εξακολουθούν να είναι προβληματισμένοι για την παραπέρα πορεία των διαπραγματεύσεων. Θεωρούν ότι οι συνθήκες εντός και εκτός της Κύπρου δεν είναι και οι καλύτερες αυτή την περίοδο,
που θα επέτρεπαν να αναπτυχθεί μια δυναμική που θα έδινε ενώθηση στην όλη διαπραγματευτική διαδικασία. Να υπενθυμίζουμε σε αυτό το σημείο ότι και τα Ηνωμένα Έθνη δια του Γενικού Γραμματέα πριν λίγες μέρες εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις εξελίξεις στην Τουρκία σε σχέση με, όχι με το Κυπριακό φυσικά, σε σχέση με μια σειρά άλλων θεμάτων που αφορούν τις δημοκρατικές διαδικασίες. Σύμφωνα με διπλωματική πηγή, ο Αντώνιο Κουτέρες μπορεί να επαναλαμβάνει στα ενδιαφερόμενα μέρη ότι είναι έτοιμος, αν του ζητηθεί, να ενεργοποιηθεί και ο ίδιος στο Κυπριακό, αλλά την ίδια στιγμή στέλνει το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να επαναλάβει αποτυχημένες πρακτικές του παρελθόντος και αν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να δημιουργηθούν, να αναπτυχθεί μια πρωτοβουλία. Όσον αφορά την πιθανότητα σύγκλησης νέας διάσκεψης στη Γενέβη, εκτιμάται ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα είναι κάπως περιορισμένη μια τέτοια προοπτική, αλλά φαίνεται ότι θα εξαρτηθεί και θα διαφανεί μέσα από τις επόμενες τουλάχιστον δύο συναντήσεις που θα έχουν αυτό το μήνα ο πρόεδρος Αναστασιάδης με τον κύριο Ακιντζή και θα διαφανεί κατά πόσον το καλοκαίρι θα υπάρξει εξέλιξη στις συνομιλίες ή αδιέξοδο με αλληλοεπίρρηψη ευθυνών και με ό,τι αυτό θα συνεπάγεται σε άλλα επίπεδα. Μέσα σε αυτά τα επίπεδα είναι και οι τουρκικές απειλές και οι γεωτρήσεις από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η προσδοκία των αξιωματούχων των Ηνωμένων Εθνών είναι να επιτευχθούν όσο το δυνατόν περισσότερο συγκλήσεις στις συνομιλίες που διεξάγονται στη Λευκωσία και μετά να συζητηθούν τα εναπομείναντα θέματα σε μια νέα διάσκεψη ώστε στο τέλος να υπάρξει ένα πλαίσιο που θα μπορούσε να υποθεί ως πάρε δώσε πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα. Να αναφέρουμε επίσης, Έλπης, ότι από πλευράς Ουάσιγκτον, όπως εκτιμούν διπλωματικοί κύκλοι, δεν αναμένεται να εκδηλωθούν σημαντικές πρωτοβουλίες σε υψηλό επίπεδο. Βέβαια το ενδιαφέρον υπάρχει, παράλληλα υπάρχουν και συγκεκριμένα συμφέροντα της Ουάσιγκτον στην περιοχή και δεν αποκλείεται στην περίπτωση που σε κάποιο στάδιο η κατάσταση χειροτερεύσει με τις τουρκικές απειλές και παραβιάσεις της Κυπριακής ΑΟΣ, τότε να εκδηλωθεί μια αμερικάνικη παρέμβαση προς αυτή την κατεύθυνση. Πάντως, παρά το γεγονός ότι ο ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα, ο κ. Σέιντε, διέψευσε την πληροφορία τουρκικής εφημερίδας και η Λευκωσία διέψευσε αυτό το θέμα, ότι συμφωνήθηκε να υπάρξει μορατόριουμ στις γεωτρήσεις μέχρι τα τέλη Ιουλίου και ενδεχομένως όλο το καλοκαίρι, φαίνεται ότι κάτι υπάρχει. Τώρα το τι είναι δεν διευκρινίζεται. Αν είναι συμφωνία ή προφορικές υποσχέσεις ή θεωρείται αυτονόητη μια τέτοια εξέλιξη επειδή όπως εκτιμούν διπλωματικοί κύκλοι όλοι οι εμπλεκόμενοι δεν θέλουν να υπάρξει μια ένταση, μια καινούρια ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο και ιδιαίτερα όπως ισχυρίζονται η Λευκωσία είναι προβληματισμένη μπροστά στις τουρκικές απειλές και θα ήταν διατεθειμένη να αποφευχθεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δηλαδή χειροτέρευση της κατάστασης. Το πώς θα επιτευχθεί αυτό και αν έχει υπάρξει οποιαδήποτε προσυνεννόηση ή κάποια υπόσχεση, αυτό θα διαφανεί στην πορεία, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχει ήδη ένα προηγούμενο σε αυτό το θέμα, ότι υπήρξε και παλαιότερα μια άτυπη συμφωνία για το θέμα των γεωτρήσεων και των τουρκικών απειλών. Το καλοκαίρι θα λογικά είναι προγραμματισμένες οι γεωτρήσεις για να δούμε πανίκο και πάμε περιμένουμε και την επίσημη αντίδραση από μέρους της Λευκωσίας. Προτού σε αποδεσμεύσουμε πανίκο, κάτι άλλο να πάμε στα του Αμερικανού Προέδρου. Είχε συνομιλία με τον κύριο Πούτιν ο κύριος Τραμπ για το θέμα της Συρίας. Και για το θέμα της Συρίας και για τη Βόρεια Κορέα και για το θέμα της τρομοκρατίας. Αυτά ήταν τα τρία κύρια ζητήματα. Να αναφέρουμε πριν αναφερθούμε στην τηλεφωνική συνομιλία των δύο προέδρων ότι όσον αφορά Έλπις το μέλλον των Αμερικανοτουρκικών σχέσεων και πώς θα εξελιχθούν τελικά, όλα δείχνουν ότι θα διαφανεί σε μεγάλο βαθμό από την έκβαση των συνομιλιών που θα έχει ο πρόεδρος Τραμπ με τον Τούρκο ομόλογο του Ταγκίπ Ερντογάν στο Λευκό Οίκο στα μέσα Μαΐου.
τα δύο θέματα που μάλλον θα κρίνουν όπως εκτιμάται και σε μεγάλο βαθμό τη συνάντηση αλλά και γενικότερα τις σχέσεις των δύο χωρών θα είναι οι Κούρδοι της Συρίας και η τουρκική απέτηση για έκδοση του Γκιουλέν. Όσον αφορά την χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, συζήτησαν την κατάσταση στη Συρία, τη Βόρεια Κορέα, καθώς και το θέμα της τρομοκρατίας. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, συμφώνησαν να προετοιμάσουν το έδαφος για την πρώτη του συνάντηση, που μάλλον θα γίνει στη σύνοδο της ομάδας των G20 στη Γερμανία στις αρχές Ιουλίου. Στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου αναφέρεται ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι όλες οι πλευρές πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να τερματιστεί η βία στη Συρία και συζήτησαν τη συνεργασία των δύο χωρών στη μάχη ενάντια Ισλαμιστών μαχητών σε όλη τη Μέση Ανατολή. Όπως σημειώνεται, η συνομιλία ήταν πολύ καλή και περιλάμβανε τη συζήτηση για δημιουργία ζωνών ασφάλειας και αποκλιμάκωσης για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης για ανθρωπιστικούς και άλλους λόγους. Πάντως είναι το αξιοπρόσεκτο είναι ότι δεν γίνεται λόγος ούτε σε εκτιμήσεις πολιτικών αναλυτών ούτε και στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου η πρόσφατη αμερικανική επίθεση σε συριακή αεροπορική βάση και όπως είχαμε αναφέρει αν θυμάσαι έλπιση σε παλαιότερη ανταπόκρισή μας είχαν υποθεί διάφορα γύρω από τη σκοπιμότητα αυτής της επιχείρησης και αν τελικά υπήρξε και ενημέρωση της Μόσχας για αυτήν την επίθεση. Μάλιστα. Και για την Βόρεια Κορέα, η Μόσχα και από τη μια καλή τη Βόρεια Κορέα να σταματήσει τις εκτοξεύσεις πυράβλων, από την άλλη όμως καλεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην προχωρήσουν μονομερώς και να λάβουν οποιαδήποτε δράση εναντί της Βόρειου Κορέας. Άρα και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα που εκκρεμεί πανικό. Ακριβώς. Πάντως από πλευράς της Μόσχας, στη δική της ανακοίνωση όσον αφορά τη χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία, επισημάθηκε και το γεγονός ότι ο Ρώσος πρόεδρος ζήτησε και από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να υπάρξει προσεκτική αντιμετώπιση της κατάστασης και αυτοσυγκράτηση, ενώ στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου επισημαίνεται ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την εξέβρεση της καλύτερης λύσης για την πολύ επικίνδυνη κατάσταση στη Βόρεια Κορέα. Μας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πανίκο. Να είσαι καλά, καλή ξεκούραση από τη Λευκοσία. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Και στην μπάλα, μία είναι η ομάδα. Άστρα στους 92-8 και 105-3. Παίζει δυνατά. Καλημέρα και καλό δρόμο. Οδηγεί με πολύ δυνατές επιδόσεις ο Όμιλος Φυλακούτα. Με ειδικά πακέτα για το Motor Show, τώρα στις εκθέσεις του Ομίλου. Αθλητικό παράθυρο. Πρωινή αθλητική ενημέρωση από τον Άστρα 92.8. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Λοιπόν, θα ανοίξουμε και το αθλητικό παράθυρο. Είναι εδώ η Κατερίνα Κυριάκου. Κατερίνα μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Βλέπουν όνειρο τον Ρονάλτο ή της Αθλητικό? Νομίζω ότι η Ρεάλ Μαδρίτης βλέπει θέση στον τελικό μετά το χθεσινό βραδινό αποτέλεσμα 3-0. Ρεσιτάλ από τον Ρονάλτο, κυρίαρχος. Είναι αγκαλιά με τον τελικό. Νίκησε 3-0, όπως είπαμε, στον Μπερναμπέου. Την Ατλέτικο με 3-0 και ο Κριστιάνο Ρονάλτο ήταν ο πρωταγωνιστής, έκανε hat-trick το δεύτερο σερί καθώς και κάνει και στην ρεβάνς με την Μπάγερ και 7ο στην καριέρα του στη διοργάνωση, φτάνοντας τον Λιονέλ Μέση στη συγκεκριμένη κατηγορία. Έχει πετύχει 103 γκολ στη διοργάνωση και εντάξει. Έχουμε μάθει στην μπάλα ποτέ να μην λες ποτέ, αλλά το 3-0. Στο 10ο, στο 73ο και στο 86ο σκόραρε ο Κριστιάνο Ρονάλτο για λογαριασμό της Ρεάλ. Και νομίζω ότι θα δύσκολα θα γίνει αυτή η ανατροπή. Η Γιουβέντους απόψε. Απόψε σε 9:45 θα γίνει ο άλλος ημιτελικός. Μονακό Γιουβέντους.
Εκεί υπάρχει κάτι την άποψή μου. Εντάξει, σε αυτή τη διοργάνωση, σε αυτή τη φάση δεν μπορείς να μιλάς για φαβορί, γιατί η Μονακό έδειξε ότι μπορεί να αντιμετωπίσει τα ίσα οποιαδήποτε ομάδα. Αλλά θεωρώ ότι η Juventus έχει κουβαλά την εμπειρία και μπορεί να πετύχει το στόχο, να βάλει από σήμερα βάσεις πρόκρισης. Από την άλλη, η Μονακό είναι μια ομάδα με πόλικο ενθουσιασμό, νέους παίχτες που μπορούν να σου κάνουν τη ζημιά ανά πάσα στιγμή. Και αυτός, όταν μιλάμε για νέους ποδοσφαιριστές με ενθουσιασμό, αν δεν είσαι προσεκτικός, μπορεί να την πάθεις. Μάλιστα. Στις 9:45 ο πρώτος ημιτελικός. Έχουμε και στα δικά μας τους επαναληπτικούς αγώνες κυπέλου. Ουσιαστικά από ΕΛ και Απόλλωνας θα σφραγίσουν τα εισιτήρια για τον τελικό. Ο Απόλλωνας, θυμίζω, ότι συνέτριψε την Ανόρθωση την περασμένη εβδομάδα 6-0. Ένα αχώνευτο αποτέλεσμα για την ομάδα της άμοχος του. Όμως στον Απόλλωνα ξεμπέρδεψαν νωρίς, από ό,τι περίμενε και πιο αισιόδοξο φίλαθλος ομάδας. Εντάξει, περιμένει να σφραγίσει και το ΑΠΟΕΛ το εισιτήριο, έχει το προβάδισμα 2-0. Νομίζω ότι η ομάδα της κατοκοπιάς, η προσοχή της επικεντρώνεται περισσότερο στην προσπάθεια που καταβάλει για να παραμείνει στην κατηγορία. Έχει έναν τελικό τη βδομάδα που ακολουθεί η ομάδα της Δόξας με την Καρμιώτισσα. 3 βαθμούς χωρίζουν τις δύο ομάδες και αντιλαμβάνεσαι, έλπιση ότι αν κερδίσει η Δόξα, τότε θα έχουμε σφαγή. Μέχρι την ολοκλήρωση. Είναι, μέχρι το τέλος θα είναι, ναι, το ενδιαφέρον αμείωτο. Ναι. Ναι. Επίσης, έχουμε δύο μεγάλα ντέρπι αυτή την αγωνιστική. Το άλλο έχει να κάνει με τον ντέρπι κορυφής από ΕΛ ΑΕΚ. Για την ΑΕΚ είναι μονόδρομος η νίκη. Για το ΑΠΟΕΛ, εάν κερδίσει, τελειώνει την υπόθεση τίτλος. Παρόλο που συγγνώμη, το ΑΠΟΕΛ έχει το προβάδισμα 4 βαθμών από την ΑΕΚ, ακόμη και να χάσει θα έχει το προβάδισμα και πάλι 2 αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Ανόρθωση, Απόλλωνας στις 5 και ΑΠΟΕΛ Δόξα στις 6 ώρα τα παιχνίδια σήμερα, επαναληπτική κυπέλου. Λοιπόν, στα υπόλοιπα θέματα, ο Παναθηναϊκός δεν πάει στην πόλη, πάει όμως ο Ολυμπιακός. 3-2 τις νίκες και είναι στο Final Four. Έκανε το 3-2 στη σειρά των play-off της Ευρωλίγκας και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four. Οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν με 87-78 την Ανατολού Εφές στο κατάμεστο ΣΕΦ χθες βράδυ, στον 5ο προημιτελικό, και στις 19 με 21 Μαΐου θα είναι στην Κωνσταντινούπολη στην έκτη συμμετοχή τους σε Final Four της τελευταίας 9 σεζόν και 10η στην ιστορία τους, εκεί όπου ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει την τέταρτη ουσιαστικά κούπα τους. Θα πρέπει όμως πρώτα να ξεπεράσουν στον ημιτελικό το εμπόδιο της Τσέσεκα Μόσχας. Πάμε σε εφημερίδες. Να πάμε σε εφημερίδες. Ας αφήσω να πάρεις μια ανάσα. Στην Sport Time, ο δικός της τελικός. Ο λόγος για την ΑΕΚ που πάει στο Γασιπί σε ένα παιχνίδι τελικό για την ΑΕΚ. Και σφραγίζουν τα εισιτήρια σήμερα ο Απόλλωνας και τα ΠΟΕΛ. Αυτά από τη Sport Time. Πάμε στην εφημερίδα Χαραυγή. Σήμερα Τετάρτη αναμένουν την απάντηση Ρώμο. Πρόταση για να ανανέωση τη συνεργασία με τον Ράφαελ Ρωμό. Κατέθεσε η διοίκηση της ΑΕΛ. Η περίπτωση είναι δύσκολη, αλλά στη Λεμεσό εμφανίζονται αισιόδοξοι για αίσιο τέλος στο συγκεκριμένο ζήτημα. Χθες ζητήσαμε, και επειδή ακούστηκαν πολλά για τα τελευταία 24 ώρα για τον ποδοσφαιριστή, για τον τερματοφύλακα αυτό, ότι ενδιαφέρεται το ΑΠΟΕΛ. Ρωτήθηκε ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ, ο Νεκτέρας Πεντεβίνος, από τον Άστρα. Τον ρώτησα χθες και εντάξει, δεν απάντησε ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν επιβεβαίωσε ουσιαστικά τις φήμες και είπε ότι το ΑΠΟΕΛ έχει ομάδα, συγκεκριμένη ομάδα, η οποία παρακολουθεί αρκετούς ποδοσφαιριστές. Δεν μας είπε ότι δεν είναι στη λίστα ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ. Αυτό που θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε, και το έλεγε και χθες η συνάδελφος η Εύη, είναι αν ο Ρωμό έχει συμβόλαιο, εάν το συμβόλαιο του λύγει τώρα ή εάν έχει ακόμη ένα χρόνο. Δεν έχει ξεκαθαριστεί.
Όταν είχε κλείσει συμφωνία στην ΑΕΛ, μιλούσαν για διετές συμβόλαιο συνεργασίας, ενώ μάθαμε πρόσφατα ότι είναι για ένα χρόνο. Θα το δούμε το θέμα πώς έχει και αν θα παραμείνει τελικά στην ομάδα της Λεμεσού ο Ράφαελ Ρωμό. Στην Ομόνια ελπίζει, αλλά στροφή στο κύπελο για τον Απόλλωνα. Πρώτη μάχη στα ημιτελικά μεταξύ Μονακό και Γιουβέντους απόψε στο Champions League. Άγιαξ και Λιόν θα αναμετρηθούν για τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Έχουμε και αγώνα στο Europa League. Ο Γάλλος Φίκ Τικρουζιά είναι το πρώτο απόκτημα της Αλκής. Σήμερα ο ημιτελικός ετοιμάζεται για τον τελικό. Η Δόξα το απόλεχτα τυπικά πριν το τέρπι τίτλο να ζητάνε και γοητρού η ανόρθωση στην εφημερίδα Χραυγή στο πιστόφυλλο της, αφεντικό στην πόλη, αφεντικό στη Μαδρίτη, συγγνώμη, είναι η Ρεάλ. Ο Κριστιάνο Ρονάλτο πέτυχε χάτρικ και έδωσε προβάδισμα πρόκριση. Χρυσό ζεύγος η Αχιλλέος και Ελευθερίου. Μετά το αργυρό μετάλλιο που εξασφάλισε στο σκίτανδρον, ο Γιώργος Αχιλλέος συνεχίζει και κουβαλά στους ώμους του το κύρος και την αξιοπρέπεια της Κυπριακής Σκοποβολής στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου. Και εχθές, χάρη στην δική του εμφάνιση, η Κύπρος εξασφάλισε το δεύτερο της μετάλλιο στη διοργάνωση, που αυτή τη φορά ήταν χρυσό στο αγώνισμα του μεικτού σκίτ. Παρτενέρ του Γιώργου, η πρωταθλήτριά μας Άντρη Ελευθερίου, που έβαλε και αυτή το δικό της λιθαράκι στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος. Μετά το τέλος του πρωταθλήματος, η αποφάση Νέα Σαλαμίνα. Δεύτερη νίκη για τον Κεραυνό στο μπάσκετ. Επί ΣΑΕΚ 82-72, 2-1 στις νίκες η ομάδα του Στροβόλου. Και συνάντηση ειδικού της Επιτροπής με FIFA, αυτά στην Ελλάδα, θα επιμείνει για Walker Manchester City, Ολυμπιακός παρόν στο Final Four. Αυτά από την εφημερίδα Χραυγή. Πάμε στην εφημερίδα Sport Day της Αλήθειας. Λοιπόν, στη Sport Day βάλε το πρώτο σου. Ο Ιβάν Τρισκόφσκι επιστρέφει στην εντεκάδα. Θα κινήσει τον γκολ που δεν πέτυχε ποτέ σε βάρος του ΑΠΟΕΛ επί θητείας του στην ΑΕΚ. Για να δούμε. Καλή επάνωδο. Ταλαιπωρήθηκε πολύ αυτός ο ποδοσφαιριστής. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. ΑΠΟΕΛ σήμερα πάει στον τελικό την Κυριακή, παίρνει τίτλο. Αν τον πάρει τον τίτλο την Κυριακή, γιατί το έχει προξοφλήσει η Sport Day ότι παίρνει τον τίτλο την Κυριακή. Εντάξει, λέω εγώ, αν τον πάρει τον τίτλο την Κυριακή. Μπορεί και να τον πάρει. Εντάξει, έχει ένα προβάδισμα, αλλά εντάξει. Έχει ένα προβάδισμα, είναι 4 βαθμών. Δεν παίζει με ομάδα 5ης κατηγορίας. Και η ΑΕΚ έχει αποδείξει ότι μπορεί να πάρει αποτέλεσμα στο Γκάσιπι. Αλλά εάν το ΑΠΟΕΛ κερδίσει, τότε όλα τελειώνουν από αυτή τη βδομάδα. Χρυσή στο σκιτ Γιώργος και Άντρη. Απόλλωνας με το μυαλό στον τελικό. Έτσι θα πάει στην Ευρώπη η ΑΕΛ. Ομόνια αν έχουν ακόμα ίχνος εγωισμού, λέει εδώ η Sport Day, με συγχωρείτε, και στην ανόρθωση να περισσώσουν το γοητρό τους. Και πάμε. Πάμε στην εφημερίδα Goal News, Φιλελεύθερος. Στη φωλιά του τίτλου, είναι ο τίτλος της εφημερίδας, η ΑΕΚ για τρίτη στη σειρά χρονιά θα χτυπήσει τα ρέστα της στο Γασιπί κοντρα στο ΑΠΟΕΛ για να μειώσει το πλήν 1 και να διεκδικήσει τον τίτλο της πρωταθλήτριας. Το 14-15 η ΑΕΚ πήγε στη Λευκοσία διαγωνιστικές πριν το φινάλε. Έψαχνε την νίκη που την έφερε στην κορυφή και αγκαλιά με τον τίτλο, αλλά το 1-1 έδωσε τελικά το πρωτάθλημα στο ΑΠΟΕΛ. Πέρσι, τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος, η ΑΕΚ, το ΑΠΟΕΛ μάλλον, φιλοξένησε την ΑΕΚ στο Γασιπί με την ομάδα της Λάρνακας στο πλήν 4. Και πάλι έχασε η ΑΕΚ 2-0 και το ΑΠΟΕΛ πανηγύρισε τον τίτλο. Χειρότερα δεν γίνεται. Τις προηγούμενες φορές σεζόν που η δεύτερη φάση του πρωταθλήματος διεξήχθη με τον ίδιο τρόπο όπως φέτος, οι βαθμοί που συγκέντρωσε η Ομόνοια σε 7 αγωνιστικές ήταν τουλάχιστον 4, περισσότεροι από την τρέχουσα περίοδο. Στον αγώνα με τον Απόλλωνα θα απουσιάσουν οι Δημητρίου Κύπρου, ενώ αμφίβολοι είναι Χριστοφή και Σοηλέδης. Ο τίτλος χειρότερα δεν γίνεται για το ρεπορτάζ της Ομόνοιας. Θεώρηση διαβατηρίων, όλα δείχνουν πως η δύο σημερινή επαναληπτική για την ημιτελική φάση του κυπέλου είναι περισσότερο τυπικής διαδικασίας. Αυτά και από το Φιλελεύθερο, από την εφημερίδα Goal News, και κλείνουμε με τον Πολίτη. Τελική την Κυριακή από ΕΛΑΕΚ και Καρμιώτης Αδόξα, ίσως φέρουν το ξεκαθάρισμα για πάνω και κάτω. Παίζουν στο κύπελο, σκέφτονται πρωτάθλημα. Στο ΑΠΟΕΛ έχει τη δύναμη να απαντήσει στο 6-0, μας ρωτά ο Πολίτης. Και στο Πιστόφυλλο, μια ομάδα από Ατόφιο Χρυσάφι, Αχιλλέως και Ελευθερίου ανέβασα την Κύπρο στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο παγκόσμιο κύπελο. Μπράβο στα παιδιά. Championship Point. Κεραυνός, οι Στροβολιώτες έκαναν το 2-1 και θέλουν μία νίκη ακόμη για το πρωτάθλημα. Στην αγαπημένη του πόλη, ο Ολυμπιακός
νίκησε την ΕΦΕΣ και πάει στο Final Four στην αγαπημένη του πόλη. Αυτό θα πει ηγέτης με χάτρικο Ρονάλντο 3-0 η Ρεάλ. Καμπάνα για θέατρο στην Ιταλία. Την περασμένη Κυριακή στο ντέρπι της Ρώμης ο Στρότμαν έκανε απίστευτη βουτιά χωρίς την παραμικρή επαφή με τον αντίπαλο και ξεγέλ στο διαιτή που έδωσε πέναλτι. Η Ρώμα σκόραρε, αλλά έχασε τελικά το παιχνίδι με 3-1. Χθες η Πειθαρχική Επιτροπή εξέτασε το βίντεο και τιμώρησε από το βίντεο τον Ολλανδό με 2 αγωνιστικές για το θέατρο. Και κάτι τελευταίο, στο Θόηλα Κατάμιας έκλεισε ο Ατόρνο, συνεχίζει ο Άλτο Ατόρνο, 35χρονος Παραγουανός επιθετικός, με θητεία σε αρκετές ομάδες της Κύπρου, υπέγραψε συμβόλαιο για 2 χρόνια. Ευχαριστώ, Κατερίνα. Καλημέρα. Καλημέρα. Αθλητικό παράθυρο. Πρωινή αθλητική ενημέρωση από τον Άστρα 92.8. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Αμάνα μου, έφαγα κλάπαν. Εδώ καυτήνη προσφορά και πέσα έξω στα σύρα. Ουφ, θέλω γιατρόν. Η συνταγή μια έννοι. Γιαννάκης Ανδρέου. Γιατρός. Θέλω πιο φθηνό στα σίδερα. Πάνελ, πασαμάνα, νευκές, λαμαρίνε, τσίγκους και ό,τι άλλο θέλεις στα μεταλλικά. Γιαννάκης Ανδρέου. Τηλέφωνο για όλη την Κύπρο. 25819-999. Είπα σου το. Ένα ο γιατρός της φτήνιας και του σιδέρου. Η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου κάνει delivery που τη Μεσαρκάν ως την Τηλιρκάν. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς σας τα παραδίνουμε εκεί και όπου τα θέλετε. Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, βεβαίως όχι με το χαλί των αθλητικών, αλλά το δικό μας, της πρωινής έκδοσης. Τα επόμενα λεπτά που μας απομένουν θα τα αφιερώσουμε στο Μαθιάτη. Θέλω να καλημερίσω τον κοινοτάρχη, τον κύριο Θεόδωρο Τσάτσο. Καλή σας μέρα, κύριε κοινοτάρχη. Καλημέρα. Καλημέρα και σας και στους ακροατές. Λοιπόν, απολογούμε, καθυστερήσαμε λίγο, αλλά το θέμα θα το κάνουμε. Σας έχουμε έτσι λίγα λεπτά και περιμένετε. Να ξαναπώ στους ακροατές, παρόλο που στο παρελθόν ασχοληθήκαμε, στο πρόσφατο βέβαια παρελθόν, είχαμε τις προηγούμενες μέρες και πάλι την εκδήλωση διαμαρτυρίας από μέρους των κατοίκων εκεί για κάτι που πάει να γίνει. Και θέλω να ξαναπούμε στον κόσμο, για τυχόν αυτούς που δεν ξέρουν, τι πάει να γίνει στον Μαθιάτη αυτή τη στιγμή σε σχέση με το Χρυσό, Λατομία. Εξηγήστε μας, κύριε κοινοτάρχα. Καταρχήν, η εκδήλωση διαμαρτυρίας ήταν από το κίνημα οικολόγων και μερικούς κατοίκους της κοινότητας. Απλώς θέλω να το ξέρει ο κόσμος ότι δεν συμμετείχαν ούτε η κοινότητα Μαθιάτη, ούτε τα γεωργοριά. Να τα αναφέρω, για Μαρβάρα, Αναγκιώντας, Διστροδόντας, δεν συμμετείχαν. Αυτό σημαίνει ότι διαφωνείτε. Όχι, διαφωνούμε. Απλώς κάπου κακώς ερμηνεύεται. Η κοινότητα Μαθιάτη ήρθε κοντά της σε ένα θέμα, όπως έρχονται άλλα τόσα, να το δει, να το μελετήσει και να το συθέσει. Το οποίο θέμα είναι, να ξαναπούμε για τον κόσμο που δεν ξέρει, κύριε Τσάτσο. Το θέμα είναι καθαρά μια κυπριακή εταιρεία Γελένη ετήθηκε να κάνει ανόρυξη, να μεταφέρει τα μπάζα που είναι εκεί για 100 χρόνια στον χώρο του μεταλλείου και ένα μέρος του κρατήρα να το μεταφέρει στη Σκουριώτηση για να το εξεργαστεί για χρυσάφι. Αυτό το θέμα ήρθε κοντά μας στο Γενωτικό Συμβούλιο. Το Γενωτικό Συμβούλιο με σοβαρότητα, με προσοχή, με ευθύνη έκανε όλες τις εργασίες που χρειαζόταν να κάνει, δηλαδή να το πιάσουμε έναν-ένα. Καλέσαμε την εταιρεία στο Γενωτικό Συμβούλιο να μας παρουσιάσει το όλο θέμα. Παρουσιάστηκε η εταιρεία. Στο Γενωτικό Συμβούλιο καλέσαμε χημικούς, περιβαλλοντολόγους, αναλυτές, επιστήμονες, ως συμβούλους μας για να μας ενημερώσουν, να μας συμβουλεύσουν. Έγινε και αυτό. Έγιναν επανωτές συνεδριάσεις στο Κοινοτικό Συμβούλιο. Μιλούμε πάντα για το Κοινοτικό Συμβούλιο, ό,τι πήρε, ό,τι αποφάσεις πήρε, είναι ομοφωνές. Στη συνέχεια, κάναμε μπανκινοτική. Καλέσαμε πάλι την εταιρεία μας, παρουσίασε το όλο θέμα. Πήραν τις ερωτήσεις, τις απορίες, τις ανησυχίες. Μας απάντησαν στα πάντα. Και τότε το Κοινοτικό Συμβούλιο τα περιμάζευσαν όλα αυτά και πήρε μια ομόφωνη απόφαση, γιατί όπως το βλέπουμε εμείς το θέμα είναι και χρυσάρι που θα βγει, και αποφασίσαμε να κάνουμε
δημοψήφισμα, το οποίο έγινε. Το κοινοτικό συμβούλιο είπε ότι θα σεβαστεί το δημοψήφισμα. Δηλαδή στο χωριό, στην κοινότητα, έτσι, στο Μαθιάτι, ψήφισαν οι κάτοικοι και τι είπαν, το δημοψήφισμα τι αποτέλεσε. Το δημοψήφισμα ήταν 61 με 39 υπέρ να γίνει. 61 να γίνει, μάλιστα. Ωραία. Μάλιστα. Και τώρα, καμιά ομάδα η οποία αντιδρά και ακούμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι αντιδρά διχασμένη κοινότητα. Όχι, δεν είναι διχασμένη κοινότητα. Εγώ προκαλώ και λέω, αν κάποιος είδε στην τηλεόραση αυτή τη συνάντηση που έκαναν την πορεία διαμαρτυρία συνεργασίας κινημανικό λόγο με το λιμέν κοινότητα, με την όμη κοινότητα, με την ομάδα, ναι, των εμπεριαζομένων, θα βλέπετε εκεί 50 άτομα. Δώστε μου ένα λεπτό, γιατί είναι ο Γιώργος Περδίκης, ναι, στη γραμμή. Ναι. Γιώργο Περδίκη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Ο κοινοτάρχης λέει 50 άτομα πήγατε, έγινε δημοψήφισμα, το κοινοτικό συμβούλιο έκανε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες, μίλησε με ειδικούς. Είναι χρυσός, είπε χαρακτηριστικά, που θα βγει από τα σπλάχνα του Μαθιάτη. Γιατί θέλετε να το σταματήσετε? Εντάξει, η ιστορία βέβαια πάει λίγο πιο πριν, ναι, κάποια χρόνια πριν, όταν ο ίδιος ο σημερινός κοινοτάρχης συμμετείχε μαζί και με πολιτικά κόμματα, μεταξύ των οποίων και το κίνημα των οικολόγων, για να σταματήσει η χρυσοφόρος αξιοποίηση του βόρειου μεταλλίου στο Μαθιάτι από μια εταιρεία που ήθελε να μεταφέρει και να διαχειριστεί οικοδομικά μπάζα, άχρηστα υλικά. Ναι. Τότε μέσα στα επιχειρήματα που ακούγαμε και εμείς και ο κύριος κοινοτάρχης, που τότε δεν ήταν κοινοτάρχης, ήταν ότι, ξέρετε, τα περί αρχαιολογικής σημασίας και γεωλογικής σημασίας, γιατί το θέμα ήρθε και στη Βουλή και συζητήθηκε σε πάρα πολλές. Και θα ξανάρθει, μαθαίνουμε, έτσι, θα ξαναπάρει. Λοιπόν, ναι, έχουμε ζητήσει την εγγραφή. Μάλιστα. Λοιπόν, μας έλεγαν, μην μιλάτε τώρα, μην συγχύσετε τα δύο μεταλλεία, το σημαντικό αρχαιολογικό διαμάντι της Κύπρου είναι το νότιο μεταλλείο του Μαθιάτη. Είναι το μεταλλείο της Στρογγυλού. Εμείς αγωνιζόμασταν για το βόρειο. Και τότε βέβαια και ο κύριος Τσάτσος και πολλοί από αυτούς που σήμερα είναι στο Κοινοτικό Συμβούλιο και τότε ήταν απλοί πολίτες, αντιδρούσαν στις αποφάσεις του τότε Κοινοτικού Συμβουλίου, το οποίο και τότε το Κοινοτικό Συμβούλιο είχε υποστηρίξει το τότε έργο, το οποίο και τότε εμπλέκεται η Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρεία ως ιδιοκτήτρια του χώρου. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτήν την δεύτερη περίπτωση, την πρόσφατη, εμείς σε όλα αυτά που περιγράφει ο κύριος Τσάτσος δεν είχαμε καμία εμπλοκή. Παρά την πολύχρονη συνεργασία μας με την κοινότητα, δεν εφρόντισε κανένας να μας ενημερώσει. Πραγματοποιήθηκαν κάποιες δραστηριότητες, επαφές του Κοινοτικού Συμβουλίου, πανκοινοτική συνέλευση. Έκαναν και δημοψήφισμα, λέει ο άνθρωπος. Χωρίς να μας ενημερώσουν, χωρίς να ζητήσουν τη γνώμη μας, χωρίς να ακούσουν την άποψή μας, και αυτό λέει πολλά, έτσι. Μάθαμε από τις εφημερίδες ότι έγινε δημοψήφισμα και μόλις ακούσαμε ότι έγινε αυτό το δημοψήφισμα, να απευθυνθήκαμε στις αρμόδιες υπηρεσίες να ασκούσουν. Μα τι συμβαίνει, τι θα γίνει εκεί στο Μαθιάτι, και οργανώνει. Οργάνωσε, γιατί το μάθαμε εκ των υστέρων. Έγινε Κυριακή της Απόκρεο, μια γιορτής το δημοψήφισμα, αυτό το τοπικό δημοψήφισμα. Και ενώ περιμέναμε την απάντηση που ακόμα δεν ήρθε στη Βουλή από την πλευρά της κυβέρνησης, προέκυψαν διαμαρτυρίες μιας ομάδας από κατοίκους της περιοχής και η οργάνωση αυτής της εκδήλωσης, την οποία εμείς στηρίξαμε. Δεν είναι σωστό αυτό που ανακοινώθηκε ότι ήταν συνδιοργάνωση. Mm-hmm. Ήταν υποστήριξη από την πλευρά του. Με τα δεδομένα, όπως τα λέει τώρα ο κοινοτάρχης και με όλους αυτούς τους ειδικούς που κατέθεσαν τις απόψεις τους, εσείς εξακολουθείτε να έχετε τις ενστάσεις σας, τις επιφυλάξεις σας, κύριε? Να θυμίσω ότι όλοι οι ειδικοί, όλοι οι ειδικοί υποστήριζαν ως θεάρες των έργων πριν λίγα χρόνια το έργο
στο βόρειο μεταλλείο στο Μαθιάρι. Τώρα μιλάμε για το βόρειο ή το νότιο, και για ο κύριος Τσάτσος τότε ήταν αντίθετος με τις απόψεις όλων των υλικών. Ναι. Μιλάμε για το ίδιο όμως και διότι, σήμερα. Να σας πω ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι εμείς και η τότε ομάδα πρωτοβουλίας, την οποία συμμετείχε ο κύριος Τσάτσος, θέλαμε και θέλουμε η περιοχή να αναπτυχθεί ως έναν αρχαιολογικό, τουριστικό, περιβαλλοντικό πάρκο. Και υπάρχουν συγκρίσεις συγκεκριμένες, οι οποίες δυστυχώς δεν έχουν προωθηθεί. Παρά τη συμφωνία μας όλων των πολιτικών κομμάτων και της κοινότητας, ότι θα προωθηθεί αυτή η ιδέα και θα βρεθούν ευρωπαϊκά κονδύλια και θα υλοποιηθεί, να γίνει δηλαδή έναν μονοπάτι της φύσης, ένα μουσείο, να έρχονται εκεί τα σχολεία, οι τουρίστες. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον παγκόσμια για την γεωλογία της Κύπρου. Να αξιοποιηθεί αυτό το παγκόσμιο ενδιαφέρον για την γεωλογία της Κύπρου με επίκεντρο τον Μαθιάτη, αντί να προωθηθούν αυτά τα σχέδια όπως είχαμε συμφωνήσει πριν από 4-5 χρόνια, προωθούνται σχέδια για να βγουν κάποιοι τόνοι από χρυσάφι για να κάνει η επιχείρηση, να λειτουργήσει η επιχείρηση μια εγκατάσταση που έσταση στις Κουριώτισσαν και προσπαθεί αυτή η εγκατάσταση να είναι βιώσιμη, μαζεύοντας από όλη την Κύπρο όσα υπολείμματα και ψήγματα χρυσού υπάρχουν. Θα σκάψει όλη την Κύπρο για να μαζέψει, να βγάλει 2-3 τόνους χρυσάφι. Κύριε Κοινοτάρχη, τι λένε. Είναι και το συμφέρον με το χρυσάφι, αλλά όταν καταστρέψουμε αυτή την περιοχή, δηλαδή μπορούμε εκ των υστέρων να έρθουμε και να αξιοποιήσουμε αυτή την περιοχή ως μνημείο, όταν θα μπουν οι μπουρτόζες μέσα, όταν θα τα κάνουν όλα άνω που κάτω που λέμε στην Κυπριακή. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την περιοχή μετά για να την κάνουμε ένα αρχαιολογικό και περιβαλλοντικό μουσείο και πόλων έλξης των τουριστών όπως είχαμε συμφωνήσει πριν από λίγα χρόνια με την ίδια την κοινότητα. Άρα κύριε Τσάτσο, τι λέτε σε αυτό και να σας κλείσω. Καταρχήν να καλημερίσω και ο φίλος του Γιώργων, αλλά θα αναφέρει το βόρειο μεταλλείο. Ναι. Καταρχήν ο Τσάτσος εκείνον τον καιρό δεν ήταν κοινοταρχής και καταρχήν ο κύριο Τσάτσος δεν εμπλέκηκε σε τίποτε με αυτόν τον μεταλλείο. Ούτε βγήκε να μιλήσει, ούτε μία επιστολή έκανε, ούτε δεν ήταν κοινοταρχής. Είναι κοινότητα και μετά που έγιναν οι εκλογές εκλήγα εγώ κοινοτάρχης, όφυλα να ακολουθήσω τον παλμό της κοινότητας. Είτε ήταν θετικές οι θέσεις μου, είτε ήταν αρνητικές. Όφυλα ως κοινοτάρχης, αφού ο παλμός δεν το ήθελε, δεν σημαίνει ότι δεν το ψάξαμε, δεν το μελετήσαμε. Οι ίδιοι γεωλόγοι, χημικοί, περιβαλλοντικοί που έχουμε αναθέσει, στο που είχαμε αναθέσει παλιά σε αυτό το μεταλλείο, είναι οι ίδιοι και σε αυτό το μεταλλείο. Άλλον το ένα και άλλον το άλλο. Ναι, έτσι θα πω. Όσον αφορά το θέμα της αποκατάστασης και να γίνουν οι χώροι επισκέψιμοι, αρχαιολογικοί και επισκέψιμοι από τουρίστες, ναι, αυτά που λέει ο κύριος Γιώργος, ναι, τα ίδια έχει εδώ και 3 χρόνια που ξεκινήσαμε ένα αποτύπωση σχεδιασμών για ενοποίηση των 2 μεταλλείων με μονοπάτια της φύσης. Ναι, αλλά αυτό που λέει ο κύριος Περδίκης, αν δώσετε άδεια και αρχίσουν τώρα αυτές οι λατομεύσεις, τι είναι, θα καταστραφεί όλος και πάει το... Πάει το θέμα. Πιστεύω δεν διαβάσαν τις θέσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου. Ναι. Κανένας από αυτούς. Κανένας δεν διάβασε. Ή δεν ενημερωθήκα από αυτούς που τους παρατρύνουν για τις θέσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου. Το Κοινοτικό Συμβουλίο όταν έκανε δημοψήφισμα είναι υπό όρους των ναι. Χρονοδιάγραμμα 25 μήνες προς 5 μήνες. Κυκλοφοριακό, να ασφαλτοστρωθούν όλοι οι δρόμοι που οδηγούν εκεί και να γίνει πάει πάνω να φεύγουν τα οχήματα, 7 οχήματα την ημέρα. Και ο χρονοδιάγραμμα τι είναι, για 25 μήνες. Εμείς λέμε, όχι 25 και μια μέρα, να προστατευτούν όλα τα αρχαιολογικά εκεί. Δηλαδή αν εντοπιστούν γαλαρίες, καμίνια, οτιδήποτε αρχαιότητα, θα έχουμε εμείς στο Κοινοτικό Συμβούλιο τον άνθρωπο μας, ειδικών, μικρογεωλόγων, αρχαιολόγων, που θα επιβλέπει και να έχει το δικαίωμα να σταματά τη δουλειά. Λέμε ότι αν έβαλαν τις θέσεις τους και τους χάρτες εκεί που θα ανορίξουν και θα μεταφέρουν, ούτε μία σπίδα μην πιο πέρα. Ναι. Και όσον αφορά την αποκατάσταση, εμείς θα τη σχεδιάσουμε το Κοινοτικό Συμβούλιο και θα την κάνει η εταιρεία. Έφταστον να μου βάλουν
200 αυτοκίνητα ακόμα και αφιδέψω 200 δεντρούκια και όχι χιλιαστρείς και τέλειωσε. Θα γίνει πεδότοπος, θα γίνουν δημόσια χωριστήρια, μπαγκάκια, κιόσκια, θα υποστηλωθεί η χαλαρία, η μία όχι η 20 που λένε. Που ακούμε, ντε, γιατί δεν έχει μία υπάρχει μέσα. Να γίνει κιόσκι που να μπορεί με θέαση να το βλέπει ο άλλος, προσβάσιμο να μπορεί να έρχεται ο κόσμος. Ωραία, να το βλέπει. Να μείνουμε ως εδώ, κύριε Κοινοτάρχα, και σίγουρα όχι, θα ξαναμιλήσουμε. Τελειώνοντας σε αυτόν το θέμα, δεν πήγαμε να το φέρουμε εμείς. Ήρθε και μας βρήκε. Και υπάρχει ένα εκλεγμένο συμβούλιο εκεί που παίρνει αποφάσεις. Δυστυχώς κάποιοι που συνέχεια αντιδρούν, να θυμίσω του κύριου Γιώργου, γιατί έφερε το μεταλλείο το Νότιο, να του θυμίσω και πριν 3 χρόνια με το θέμα της φάρμασης του Βορβάτο, βορειοδυτικά της κοινότητας. Που πάλι μπήκε μέσα στο αυτοκίνητο ο κύριος Περδίκης και έκανε πορεία 13 αυτοκίνητα. Σύνολο. Εντάξει, κύριε Κοινοτάρχα, να μείνουμε ως εδώ γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο και θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ. Ναι, ναι. Όχι, θα σας κλείσω γιατί θα μιλήσουμε και με άλλο κόσμο. Θα επανέλθουμε όμως. Ευχαριστώ, κύριε Τσάτσο. Απλώς θέλω να πω ότι και στη φάρμα, νόμιμα. Η κτηνοτροφική ζώνη να γίνει φάρμα και ο Γιώργος λέει μα με πιέζουν οι άλλοι να κάνουμε διαμαρτυρία ενώπιον στα καφενεία μας. Δηλαδή θα πάω για το άξιο, θα δω με σοβαρότητα και ευθύνη να προστατεύσω και την υγεία τους κατοίκους μας και γύρω της περιοχής και τα συμφέροντα της κοινότητας. Ευχαριστώ, να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοινοτάρχα. Κύριε Περδίκη, ο Γιώργος λέει, λέει ο κύριο Τσάτσος. Εντάξει, δεν θα σχολιάσω τα απαξιωτικά, κάθεται μετρά αυτοκίνητα ο κύριος Κοινοτάρχης ή δεν 50 άτομα μόνο στην εκδήλωση. Και ότι στο τέλος θα ότι τάχα είναι για το show που πάρα από 300-400 άτομα, ας πούμε. Και σε εκείνη την περίπτωση οι αρχικές εστάσεις ήταν από το τμήμα περιβάλλοντος σε σχέση με την κτηνοτροφική εγκατάσταση, να μην ανοίξουμε εκείνο το θέμα και να μην μιλήσουμε και για τις παρεμβάσεις που έγιναν και από το κυβερνόν κόμμα, το οποίο επενέβηκε προσωπικά συγκεκριμένοι βουλευτές και υπουργοί για να δοθεί συγκεκριμένη άδεια σε μεγαλόσχημο, μεγάλο λογιστικό γραφείο της Λευκωσίας η συγκεκριμένη άδεια, και να πάμε να τσακάρουμε το, αν έγινε τελικά αυτά τα οποία, οι όροι οι οποίοι είχαν μπει τότε για τη συγκεκριμένη για κτηνοτροφική μονάδα. Έτσι δεν νομίζω να είναι κακό για ένα βουλευτή περιβαλλοντικού κινήματος να είναι παντού όπου τον καλέσουν για να δώσει την υποστήριξη του σε αγώνες πολιτών που περασπίζονται την προστασία της ζωής τους και του περιβάλλοντος του. Αυτό που δεν ερώτησε ο κύριος Μανά, δεν απάντησε ο κύριος Τσάτσος είναι ότι γιατί δεν ειδοποίησε κανέναν πολιτικό κόμμα και κανέναν ειδικό ή η περιβαλλοντική οργάνωση όταν είχε μπροστά του αυτήν την αίτηση. Επήγε και βρήκε ναι τους ειδικούς που είχε φέρει και τότε η ΕΜΕ. Για το μεταλλείο στο οποίο ήταν αντίθετος. Και να μην μας λέει ο κ. Τσάτσος ότι. Όλοι αυτοί οι ειδικοί δηλαδή που μίλησαν είναι υπάλληλοι της ελληνικής μεταλλευτικής εταιρείας που θέλει να κάνει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι σχετίζονται συστηματικά με αυτή τη δραστηριότητα. Λοιπόν, επίσης. Να μην μας λέω ότι δεν αναμίχθηκε στην ιστορία του Βόρειου Μεταλλείου. Εγώ εκεί τον εγνώρισα. Σε εκδήλωση διαμαρτυρίας για την ανάπτυξη του Βόρειου Μεταλλείου. Δεν ήταν, λέει, κοινοτάρχης. Μετά που βγήκε πρέπει να ακολουθήσει. Δεν είπα ότι ήταν κοινοτάρχης. Ναι, ναι, το είπατε ότι δεν ήταν. Αλλά σου λέει μετά θέλω, πρέπει να ακολουθήσω, λέει, την πλειοψηφία. Γιατί ήθελε. Δεν έκανε μια δίκαιη ανοιχτή συγκέντρωση να ακουστούν και άλλες απόψεις, να έρθουν και άλλοι ειδικοί. Όταν κάνουμε ανοιχτές συγκεντρώσεις, καλούμε όλους τους ανθρώπους να συμμετάσχουν. Θα επανέλθουμε, κύριε Περδίκη. Και υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Όχι, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα γιατί υπάρχουν ουσίες αυτά τα μπάζα τα οποία είναι τοξικές, καρκινογόνες και επικίνδυνες. Υπάρχει το θέμα της καταστροφής τουλάχιστον 2.000 δέντρων ενός φυσικού περιβάλλου αξιόλογου. Το είδατε όλοι από τις εικόνες που έδειξαν τα κανάλια την περασμένη Κυριακή. Όλα αυτά τα πράγματα εμείς θεωρούμε ότι δεν έχουν μελετηθεί σοβαρά και δεν έχει αντιμετωπιστεί σοβαρά ο κίνδυνος που έχει να αντιμετωπίσει αυτή η κοινότητα και οι διπλανές κοινότητες. Και ναι, έχουμε θέμα και πολιτικής και ιδεολογικής αντίθεσης με τις απόψεις που ακούστηκαν προηγουμένως. Εμείς δεν θεωρούμε ότι η υγεία των ανθρώπων, η προστασία του περιβάλλοντος μετρούνται με το χρυσάφι ή με τα λεφτά. Και το είπα χαρακτηριστικά αναφέροντας. Αυτό που λέμε στα παιδιά, αλλά δυστυχώς δεν το εφαρμόζουμε και αυτό δεν μας πιστεύουν τα παιδιά. Ό,τι είπε ακριβώς ο αρχηγός της φυλής των ΣΟΥ στους Αμερικάνους. Ότι άμα καταστραφεί την τελευταία μας λίμνη, άμα χαθίζει το τελευταίο μας δέντρο, όσο χρυσάφιν και να μας δώσετε, είπε τους Ινδιάνους στους Αμερικάνους,
εμείς να είμαστε δυστυχισμένοι, γιατί αυτά τα πράγματα, αυτά τα ωραία πράγματα που έχουμε, θα τα χάσουμε και δεν μπορούμε να τα φέρουμε πίσω. Όσοι είναι αποκατάσταση και να κάνει ο κύριος κοινοτάρχης, το φυσικό περιβάλλον της περιοχής δεν μπορεί να το ξαναφέρει πίσω. Τις γαλαρίες που να τα χαλάσουν δεν μπορεί να τις ξανακάνει. Θα πάνε όλες και θα γίνουν ψήγματα χρυσού και κέρδη στις τσέπες κάποιου χρυσοθείου. Θα μιλήσουμε και με άλλους τώρα και με αρχαιολόγο, με τις κοπέλες που ήταν και χθες εκεί. Τώρα θέλω μια παρέμβαση και ένας αρχιτέκτονας του Κοινοτικού Συμβουλίου. Για να δούμε, θα επανέλθουμε όμως, κύριε Περδίκη, αφού θα πάει και στη Βουλή. Εγώ ευχαριστώ πρέπει πολύ. Να σας αφήσω όμως, γιατί είμαι σε άλλη. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ο Χριστάκης Τζοβάνης μας ακούει. Βουλευτής του ΑΚΕΛ ήταν επίσης στην εκδήλωση που έγινε. Κύριε Τζοβάνη, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Να σας πω, αν θέλετε όμως μείνετε λίγο, γιατί ζήτησε παρέμβαση, απολογούμε να ρωτήσω το όνομα στον αέρα. Είναι αρχιτέκτονας, με ενημερώνει το τηλεφωνικό κέντρο. Ναι. Ο Σωτήρης Σολομού, σωστά τα λέω, κύριε Σολομού, σωστά. Όχι, Αργύρη Σολομού. Αργύρη, συγγνώμη, άκουσα Σωτήρης. Ναι. Απολογούμε, εγώ άκουσα λάθος. Η τηλεφωνήτρια μου είπε Αργύρης, αλλά εγώ άκουσα Σωτήρης. Λοιπόν, κύριε Σολομού, είστε αρχιτέκτονας στο Κοινοτικό Συμβούλιο. Ναι, είμαι αρχιτέκτονας, είμαι τεχνικός σύμβουλος του Κοινοτικού Συμβουλίου εδώ και χρόνια. Και ζήτησατε παρέμβαση για κάτι που είπε ο κοινοτάρχης. Ζήτησα μια παρέμβαση γιατί υπάρχει μια παραπληροφόρηση όσον αφορά τη θέση του συμβούλου. Επειδή ο χρόνος σας είναι πολύτιμος, θα είμαι πολύ σύντομος. Στην παρουσίαση που έκαμε η εταιρεία για το έργο, ερωτήθηκε η εταιρεία αν θα περιοριστεί σε αυτά τα χρονοδιαγράμματα, και μας ξεκαθάρισε ότι είναι δικαίωμα της να διεκδικήσει συνέχιση με άλλες αιτήσεις για να συνεχίσει να βρίσκεται στο χώρο. Μάλιστα, αλλά δεν είναι μόνο αυτοί 25 μήνες που είπε ο κ. Τσάτσος. Ναι, όχι, δεν είναι. Τελεία. Η εταιρεία στο τμήμα περιβάλλοντος υπερανήθηκε του δικαιώματος της να συνεχίσει να βρίσκεται στο χώρο. Εμένα η άποψή μου, και την έχω πει και την έχω πει και στον ίδιο τον κοινοτάρχη, είναι ότι αυτό που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή η εταιρεία είναι ο δούριος ύπος να μπει στον χώρο, από τον οποίο δεν έχει σκοπό να φύγει ποτέ της. Η εταιρεία στη μελέτη της έχει ελέγξει και το θέμα του χαλκού που είναι κάποτε από το χρυσό, για να το εξορίξει και αυτόν. Ενώ υπάρχουν αυτά τα δεδομένα, εμείς εξακολουθούμε να παρουσιάζουμε ότι έγιναν οι μελέτες για την αποκατάσταση του μεταλλίου και τη σύνδεση του με τα άλλα μεταλλεία και τα άλλα αξιοθέατα της περιοχής. Πράγματι, αυτό το πράγμα έγινε και να πω ότι εδώ και μήνες το γραφείο μας ασχολήθηκε με αυτά τα πράγματα αφιλοκερδώς, χωρίς να πάρουμε ούτε ένα σεν για αυτό το πράγμα, για χάρη της κοινότητας, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το έργο. Η πραγματικότητα όμως για το βόρειο μεταλλείο είναι ότι δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα όπως είναι δεδομένα, διότι η εταιρεία δεν έχει σκοπό, κανένα σκοπό, να φύγει από το μεταλλείο αυτό. Και επίσης να πω ότι εγώ είχα διαφωνήσει και με το θέμα του δημοψηφίσματος, γιατί τι συμβαίνει με το δημοψήφισμα. Το είχα πει και χτες σε έναν κανάλι, αλλά λίωσε τις απόψεις μου. Υπήρχε ένα δόλος στο δημοψήφισμα. Εγώ είπα στον κοινοτάρχη ότι εάν το χωριό πιστεύει ότι αυτό το έργο πρέπει να γίνει, η απάντηση του θα πρέπει να είναι όχι, μέχρι να ξεκαθαρίσουν όλα τα πράγματα και να εξασφαλίσει η κοινότητα τα πράγματα που πρέπει να εξασφαλίσει. Αντί αυτού, ο κοινοτάρχης προχώρησε να πω ότι όταν μετά τις απορίες που εξέφρασα και τις ερωτήσεις που εξέφρασα στην εταιρεία, που αποδεικνύει πραγματικά τις προθέσεις της εταιρείας, το Κοινοτικό Συμβούλιο δεν με ξανακαλέσε σε καμία συνεδρία του Κοινοτικού Συμβουλίου και προχώρησε μόνο του. Έκαμε αυτό το δημοψήφισμα, έκαμε ναι με κάποιες προϋποθέσεις. Ο κοινοτάρχης δυστυχώς περιφέρει αυτό το ναι στα διάφορα τμήματα, στις υπηρεσίες και στους σταθμούς, ξεχνώντας τις βασικές προϋποθέσεις για τις οποίες έλεγε ότι ακόμα και μία προϋπόθεση από αυτήν να γίνει, η κοινότητα είναι κάθετη εναντίον. Και εγώ λέω ότι με βάση τα δεδομένα και με την πρόθεση της εταιρείας να συνεχίσει να είναι στον χώρο, η απόφαση της κοινότητας και ακόμα και με το δημοψήφισμα που έκαμε ο κοινοτάρχης είναι κάθετα εναντίον. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Εγώ δεν πήγα να ψηφίσω σε αυτό το δημοψήφισμα, γιατί είδα αυτόν τον δόλο, το έχω δηλώσει και δεν θα μπω και με ποιες μεθοδεύσεις έκανε αυτό το δημοψήφισμα. Είναι πολύ σημαντικά αυτά, μα λέτε, κύριε Σολομού. Τι να πω, ότι ο κοινοτάρχης έκανε δημοψήφισμα και διαμόρφωσε ένα χώρο να είναι απ' έξω από το παράθυρο, να δει τι ψηφίζει ο κόσμος και να του κάνει επίπληξη πριν φύγει για αυτούς που δεν ψήφιζαν αυτό που ήθελε ο κοινοτάρχης. Δεν ζήτησε από τον κόσμο και επέμενε και πίεσε τον κόσμο με τέτοιες μεθοδεύσεις για να εξασφαλίσει ένα ναι. Μέχρι αυτά τα πράγματα. Διαμόρφωσε χώρο, ξέρω από μαρτυρίες αυτών που πήγαν,
και ήταν έξω από το παράθυρο, εκαμονόταν ότι τηλεφωνούσε και κοίταζε τι ψήφιζε ο κόσμος. Λοιπόν, θα επανέλθω. Ναι, είναι πολύ σοβαρά αυτά που λέτε, κύριε Σολόμου. Πριν φύγει ο κόσμος, το έκανε επίπληξη πώς ψήφιζε. Δυστυχώς, δυστυχώς, εγώ θα το πω δημόσια. Ναι, ο κοινοτάξης λέει, είμαστε το εκλεγμένο κοινοτικό συμβούλιο και χειριζόμαστε τον υπεύθυνο τα πράγματα. Ναι, εγώ λέω ναι, είναι και εκλεγμένο κοινοτικό συμβούλιο, ειδούς και αμφισβητή, με πλήρη ευθυνότητα χειρίζονται το θέμα. Και δυστυχώς ο κοινοτάξης ο ίδιος των τελευταίων καιρών εμπήκε σε μια διαδικασία αντί να συμπεριφέρεται σαν κοινοτάξης και να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των κατοίκων και της κοινότητας, διαρασπίζεται τα συμφέροντα της εταιρείας και έγινε ο μεγαλύτερος συνήγορος της εταιρείας. Υπάρχουν μια νέα ομάδα, τα παιδιά θα μιλήσουν τώρα, οι κοπέλες, οι οποίες ασχολήθηκαν, είναι επιστήμονες. Θα τις πάρουμε σε λίγο και την Θεά και την Εύη, αλλά Θα σας πούν τι συμβαίνει, τις οποίες ζήτησαν η ομάδα αυτή να τους δει κοινότητα, να πούν τις θέσεις τους και αρνήθηκαν επανελειμμένα με δύο επιστολές, ζήτησαν να μιλήσουν τις θέσεις τους. Άρα αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο κοινοτάχης ακολουθεί τον δρόμο του και αποκλεί όποιον έχει αντίθετη άποψη. Αποκλείει τις άλλες απόψεις από το κοινοτικό συμβούλιο. Ευχαριστώ, κύριε Σολομού. Ευχαριστώ. Και συμπεριφέρεται ως συνήγορος της εταιρείας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ο Αργύρης Σολομού, λοιπόν, είναι ο αρχιτέκτονας. Ζήτησε ο ίδιος σε κάθε παρέμβαση. Κύριε Τζοβάνι, ευχαριστώ πολύ για την υπομονή. Αλλά ακούμε πολύ σοβαρές κουβέντες. Θα παρακαλέσω το τηλεφωνικό κέντρο να μας ενώσει και με τη Θέα Χριστοφόρου, την αρχαιολόγο, και θα μιλήσουμε και με την Εύη Χαραλάμπους. Ναι, κύριε Τζοβάνι, ήσασταν κι εσείς εκεί. Τι λέτε εσείς? Εμείς ως κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΓΕΛ ήδη έχουμε γράψει το θέμα στην Επιτροπή Μεταφορών, κύριε Άλπης, και αυτό που λέμε ξεκάθαρα, δεν υπάρχει σόφρον άνθρωπος ή κοινωνία που να είναι ενάντια στο επιχειρήν. Αλλά υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες. Η προτεραιότητα μας είναι σίγουρα η διασφάλιση της υγείας των κατοίκων, το περιβάλλον, οι αρχαιότητες και πολλά άλλα πράγματα που έχουμε δει και έχουμε ακούσει. Αρχίζαμε, μελετούμε το υλικό. Το θέμα σίγουρα θα πάρει, έχει πάρα πολύ δρόμο. Εκείνο που θα διαβεβαιώσουμε όμως και τους κατοίκους, αλλά και οποιουσδήποτε άλλους, είναι θα πάρουμε τις αποφάσεις μας μετά από εντελεχή μελέτη. Διαφαίνεται ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Στην κατηδία συνάντηση που είχαμε την Κυριακή, εκείνο που θα επιβεβαιώσω δυστυχώς και θα διαψεύσω τον κοινοτάχη, είδαμε 300-400 άτομα. Όχι 50, όπως είπε. Και όχι 50. Ναι. Αυτό να πρέπει να καταγραφεί. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι δεν είναι θέμα μονάχα της κοινότητας. Είναι θέμα που άπτεται το συμφέρον τους γενικότερα του κράτους της πολιτείας και θα πρέπει με αυτήν τη σοβαρότητα να το δούμε. Πάντως, με βάση τα όσα είπε πριν ο κύριος Σολομού, είναι πολύ σημαντικές οι κουβέντες που είπε ότι η εταιρεία έρχεται για να μείνει, όχι 25 μήνες όπως λέει ο κοινοτάρχης. Ναι. Και το γεγονός ότι και το δημοψήφισμα, η μέθοδη που χρησιμοποίησε, ότι στην ουσία εκβίασε για το ναι. Ναι. Εκείνο που έχουμε να ακούσει, βέβαια, από τη μια πλευρά, είναι ότι υπάρχει ένα συμβόλαιο το οποίο από τα 4-5 εκατομμύρια που θα εξορυχθεί ο χρυσός, έχει να πάρει 1% η κοινότητα και το κράτος. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια ανισομερής συμφωνία, αν όντως είναι και αυτή και αν έχει τη σημασία της. Επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν αρχαιότητες, υπάρχουν γαλαρίες που φέρονται με γυμνό οφθαλμό, παλιές γαλαρίες, οι οποίες η άποψη μου είναι ότι είναι αρχαιολογικός χώρος τεράστιας σημασίας εκεί. Έχει μια πραγματική σημασία, την οποία θα πρέπει να δούμε. Θα τα δείτε και θα πάει και στη Βουλή το θέμα. Λέτε και εσείς ότι θα εξετάσετε, αφού δείτε όλα τα δεδομένα, τότε το ΑΚΕΛ θα πει και αυτό ξεκάθαρα ποια είναι η θέση του. Ακριβώς, εκεί θα τοποθετηθούμε, αλλά να είναι βέβαιοι οι κάτοικοι ότι θα κάνουμε το καλό για την περιοχή αλλά και γενικότερα για τον τόπο μας. Να είστε καλά, κύριε Τζοβάνι, ευχαριστώ και ευχαριστώ και για την υπομονή. Σας ταλαιπωρήσαμε λίγο. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Μας ακούει η Θέα Χριστοφόρου, είναι αρχαιολόγος. Η Θέα ήταν εκεί την Κυριακή. Κύριε Χριστοδούλου, καλημέρα. Χριστοφόρου, καλημέρα. Ναι, σας απολογούμε και σε εσάς που καθυστερήσαμε λίγο, αλλά υπήρξε και η παρέμβαση του κυρίου Σολομού που δεν ήταν στο πρόγραμμα. Βεβαίως πολύ σημαντική και ουσιαστική η παρέμβασή του. Τι λέτε εσείς, είσαστε και αρχαιολόγος, τι λέτε? Αυτό που θα σας πω εγώ είναι ότι ο χώρος είναι πάρα πολύ σημαντικός και όσο αφορά και τη γεωλογία αλλά και την αρχαιολογία. Πέραν το ότι θα κοπούν πολλά δέντρα, θα καταστραφεί ο οικότοπος του μεταλλείου, οι συνέπειες θα είναι πολύ μεγάλες, γιατί ο χώρος του μεταλλείου είχε βασικά μελετηθεί κατά τη δεκαετία του 1995 με το 2005,
γιατί βρέθηκε μία αρχαία κάμινος, η οποία χρονολογήθηκε στο 600 π.Χ., δηλαδή στην Κυπροαρχαϊκή περίοδο. Όμως τα δεδομένα που ξέρουμε από την περιοχή, διότι η περιοχή του Μεταλλίου συνδέεται άμεσα με την περιοχή του Μαυροβουνίου, που είναι ακριβώς δίπλα από το Μεταλλείο, όπου υπάρχουν κατάλληλοι αρχαίες σκορίες. Οι αρχαίες σκορίες είναι το αποτέλεσμα από την επεξεργασία του ορυχτού, του χαλκού συγκεκριμένα, γιατί στην αρχαιότητα το χαλκό εκμεταλλεύονταν. Mm-hmm. Αυτή η σύνδεση μεταξύ είναι σημαντική, διότι οι σκορίες μας λένε πολύ δυνατά ότι υπήρχε μεγάλη εξόρυξη χαλκού στην περιοχή. Το ένα αρχαίο καμίνι που βρέθηκε, η μία αρχαία καμίνος που βρέθηκε στο χώρο του Μεταλλείου, δεν είναι η μία αρχαία καμίνος που επεξεργαζόταν το χαλκό για όλες αυτές τις περιόδους, δηλαδή από το 600 π.Χ. μέχρι τον 4ο αιώνα μετά Χριστό. Άρα στην ουσία, και αν πάει και κανείς εκεί να δει το χώρο όταν μπει μέσα, δεν είναι μία γαλαρία, είναι πάρα πολλές οι γαλαρίες. Και είναι και γαλαρίες οι οποίες δεν μπορούμε να δούμε με το μάτι, διότι υπάρχουν γύρω από τον κόνο του Μεταλλείου. Όπως γίναν και μάστηρες όσοι ήρθαν στην εκδήλωση την Κυριακή, που δεν ήταν λίγοι, μπορούν να δουν το πόσο όμορφα τα χρώματα και όλες οι γαλαρίες αυτές συνδέονται μεταξύ τους. Αν μπει μέσα η εταιρεία, όλα αυτά θα καταστραφούν, θα εξαφανιστούν. Και ούτε μπορεί να υπάρξει αποκατάσταση, λέτε. Όχι, μην ξερδεύετε. Όλα αυτά θα καταστραφούν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο αρχαιολόγος που έκανε την ανασκαφή της Κάμινου, όταν άκουσε για το συγκεκριμένο, μας έστειλε μια επιστολή στην οποία πάνω σε χάρτη σημείωνε τα σημεία που ακόμα έχουν αρχαιολογικό ενδιαφέρον στο χώρο του Μεταλλείου. Και μπορείτε και εσείς να το δείτε και σε χάρτη της εταιρείας, η οποία εξηγά που θέλει να εκμεταλλευτεί το χώρο, ότι εμπίπτουν στα ίδια σημεία. Άρα στην ουσία, οποιαδήποτε παρέμβαση της εταιρείας μέσα στο χώρο του Μεταλλείου θα καταστρέψει ολοσχερώς τα αρχαιολογικά δεδομένα. Δεν είχε σημασία αν κάποιος θα κάνει κάποιες μελέτες. Όταν όλα αυτά χαθούν στο τέλος, δεν θα υπάρχει κάτι στο μέλλον για να γίνει αποκατάσταση, δεν θα υπάρχει κάτι στο μέλλον για να δείξουμε στις επόμενες γενναίες. Άρα στην ουσία αυτό που πρέπει να γίνει, διότι το Μεταλλείο, να πούμε ότι είναι ήδη στην υποψήφια λίστα της UNESCO από το 2002. Σημαίνει αναγνωρίζεται παγκόσμια για τη σημασία του και το ίδιο Υπουργείο Συγκοινωνιών, δηλαδή ότι αρχαιοτήτων υπέβαλε την πρόταση. Το γεγονός ότι είναι υποψήφιο σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι σημαντικό και για τον τόπο μας, διότι δεν είναι μόνο η περιοχή του Μαφιάτη με τα μεταλλεία, είναι και η περιοχή της Σιάς, η περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, όπου βρέθηκαν αρχαιομεταλλουργικές θέσεις. Άρα στην ουσία όλες αυτές οι περιοχές συνδέονται μεταξύ τους. Αντί να καταστρέφουμε τον πλούτο μας, θα πρέπει να τον προστατεύουμε, να τον αναδεικνύουμε και να τον αφήσουμε να τον περάσουμε στις επόμενες γενναίες για να είμαστε και κάτι περήφανοι. Διότι δυστυχώς ο χρυσός αυτός που θα βγάλουν θα είναι μόνο η καταστροφή για μας. Θα φέρει μόνο συνέπειες μεγάλες και όχι κάποια ανάπτυξη στο χώρο όπως υποστηρίζουν ότι θα γίνει. Θεέ Χριστοφόρου, αρχαιολόγος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Απολογούμε που δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα επανέλθουμε. Θα επανέλθουμε σίγουρα, αφού θα είναι και το θέμα στην Βουλή. Ευχαριστώ, κύριε Χριστοφόρου. Να είστε καλά. Και κλείνω με την Εύη Χαραλάμπους από μέρους Ομάδας Πρωτοβουλίας Πολιτών. Εύη Χαραλάμπους, καλημέρα. Και σας έχουμε καθυστερήσει λίγο. Απολογούμε που είναι πολύ στενά τα χρονικά περιθώρια. Προέκυψε και έτσι η παρέμβαση του κύριου Σολομού, που νομίζω μας είπε αρκετά. Εσείς, κύριε Χαραλάμπους, ήσασταν και εσείς την Κυριακή. Ήμουνα και εγώ την Κυριακή. Όχι ένας από τους 50, όπως είπε ο κύριος Τσάτσας. Ένας από τους, μία από τους 300, μάλιστα. Σίγουρα δεν ήταν 50, ναι, ήταν πολύ περισσότεροι. Θέλω να διευκρινίσω ότι την συγκεκριμένη εκδήλωση την είχε διοργανώσει η Ομάδα Προστασίας Ιστορικού και Περιβαλλοντικού Πλούτου Μαθιάτη μαζί με την Ομάδα Επεριαζομένων από την Επαναλειτουργία. Και μας είχαν υποστηρίξει κόμματα όπως το ΑΚΕΛ, η Οικολόγια, αλλά και πάρα πολλές οργανώσεις. Με τα λύπησμα άκουσα τον κοινοτάρχη να λέει ότι είμαστε απλά μία ομάδα αντιδραστικών. Να πω ότι η δική μας ομάδα αποτελείται από επιστήμονες. Εγώ προσωπικά είμαι μηχανικός με ειδίκευση στο περιβάλλον. Η Θέα είναι η αρχιτέκτονας, η αρχαιολόγος της ομάδας. Έχουμε κάνει μία πολύ ουσιαστική έρευνα με πολύ σοβαρά στοιχεία για τις επιπτώσεις του συγκεκριμένου έργου. Είχαμε ζητήσει δύο φορές από τον Κοινοτάρχη και το Κοινοτικό Συμβουλίο να μας συναντήσει. Ανταυτού αρνήθηκαν. Είχε εκδώσει αυτό το φυλάδιο περί δημοψηφίσματος, το οποίο δεν είχε καμία νομική ισχύ. Αλλά θέλω να μιλήσω για τα πιο ουσιαστικά του συγκεκριμένου θέματος. Σαν κοινότητα δεν υπάρχει κανένα μα κανένα όφελος, ούτε οικονομικό, γιατί οι μεταλλευτικές δραστηριότητες βασίζονται σε έναν αποικιοκρατικό νόμο, ο οποίος λέει ότι από τα κέρδη της εταιρείας εσείς παίρνετε
το κράτος παίρνει το 1% και από αυτό το 1% η κοινότητα παίρνει το 40%. Άρα στην προκειμένη περίπτωση, με βάση τους υπολογισμούς της εταιρείας, το κράτος θα πάρει 24.000 και η κοινότητα 16.000. Δεν ξέρω ποιος λογικός άνθρωπος θα έλεγε ότι οι 16.000 είναι τέτοιο ποσό ώστε να πάμε να καταστρέψουμε το περιβάλλον μας και την ιστορία μας, απλά για να κερδοφορήσει μια εταιρεία. Από ό,τι φαίνεται έρχεται για να μείνει, δεν θα φύγει. Προφανώς έρχεται για να μείνει, αυτό να φαίνεται και από την εκμισθωμένη την αίτηση που έκανε για να εκμισθώσει 60.000 τετραγωνικά μέτρα, στο οποίο ισχυρίζεται ότι θα δουλέψει στα 27. Οπότε εδώ γύρεται και το πιο βασικό ερώτημα, γιατί να εκμισθώσεις 60.000 τετραγωνικά μέτρα αφού λες ότι θες να δουλέψεις στα 27. Με αυτό θα αφαιρεθούν τουλάχιστον 2.000 πεύκα. Εμείς είχαμε κάνει καταμέτρηση, δεν έχει γίνει ακόμα κάποια καταμέτρηση από κυβερνητικά τμήματα στο συγκεκριμένο. Και με αυτό, μετά από δειγματοληψία που είχαμε κάνει, αποδείξαμε ότι η σύσταση του μεταλλεύματος είναι τοξική. Υπάρχει γύρω στο 49,13% αρσενικό, που αυτό με το να διακινήσω το μετάλλευμα θα έρθει η τοξικότητα προς την επιφάνεια του αέρα και πραγματικά θα προκαλέσει τεράστια ρήπανση, αλλά θα προσβάλλει και την ανθρώπινη υγεία. Γιατί μέσω του αρσενικού βλέπουμε ασθένειες όπως η πνευμονία, ο καρκίνος και έχουμε και περιπτώσεις θανάτου. Ναι, ακούω εγώ συχνά για αυτή την ουσία. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δυστυχώς έχω ξεπεράσει κατά πολύ τα χρονικά περιθώρια αυτής της εκπομπής και σε εσάς, και δεσμεύομαι ότι θα γίνει αυτή η συζήτηση, γιατί θα πάει την άλλη εβδομάδα και στην Βουλή. Θα επανέλθουμε, ναι, κυρία Χαραλάμπους, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Έγινε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά, καλημέρα.